Επιτέλους, χωρίς τον Καζανοκέφαλο. Πω από δόξης. Νίκος Μοσχοβίτης δίπλα μου, εγώ Μουστάβος Κούκας. Τα καταφέρει πάντα, ρε. Τα καταφέρει. Εντάξει, όχι, τώρα ανακοινώσαμε τον προπονητή και μετά έφυγε. Ναι, σωστά. Συνήθως γίνεται η κέντα. Ναι. Τρώμε το κύμα, το τσουνάμι αντιδράσεων στην πλάτη μας. Η καζάνα του κάπου μαζεύει ζεστό νερό σε μια παραλία, σε φάση θερμοσύφωνα. Και τραβάμε όλο το look. Κοίταξε, η αλήθεια σε σχέση με άλλα καλοκαίρια έχεις δίκιο. Το φετινό. Εντάξει, δηλαδή έγινε ό,τι να γίνει την Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, έφυγε Δευτέρα σήμερα. Είτε, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά. Σήμερα είναι καλός ο προπονητής. Παρασκευή το σκίζανε και οι μουγκοί. Τέλος πάντων, είναι εγώ το πάω 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Πάρα πολύ έντονη επικαιρότητα, πάρα πολύ έντονη κινητικότητα. Σε όλα τα επίπεδα θα ενημερωθείτε μόνο εδώ. Ε, καλά το λέω. Ωραία, ωραία. Πρώτοι ναι, εμείς. Πρώτοι εμείς θα είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν. Σε τίτλους. Ναι. Δεν έχουμε τίτλους. Έλα, Λεβέκ πρώτο πυλών, έλα ένας τίτλος. Λεβέκ πρώτο πυλών. Ναι. Σήκωσε τα μανίκια ο Στανόγεβιτς. Έτσι. Έτσι, τα σήκωσε τώρα. Τακ, τακ, τακ. Έχει έρθει σήμερα το πρωί. Εδώ είναι ή έφυγε. Εδώ πρέπει να είναι. Ωραία. Νομίζω ότι. Και να μην είναι εδώ, είναι στα 500 χιλιόμετρα. Σήκωσε τα μανίκια. Σήκωσε τα μανίκια ο Στανόγεβιτς. Πήρε φωτιά ο Μίχελ. Πραγματικά πήρε φωτιά ο Μίχελ στο μεταξύ, αλλά τέλος πάντων. Στηρίζει ο Βούκιτς. Αναβαθμισμένο ρόλο ο Βούκιτς. Και τώρα μιλάμε σοβαρά, εντάξει. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι ήταν ένας άνθρωπος που είναι κοντά στο μεγαλομέτωχο. Περνάει προπονητή στην ομάδα. Θα έχει και έναν ρόλο πιο ενεργό. Για τον Βούκιτς. Θεσμικά. Θεσμικά μπορεί να μην έχει. Γιατί εξωθεσμικά. Ναι, okay, okay. Εξωθεσμικά, θεσμικά. Είναι, εντάξει, εντάξει. Στην ΠΑΟΚ λειτουργούμε έτσι. Είναι. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί θα σκεφτόμουν ένα τίτλο. Κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχει ο Μίχελ που είναι αθλητικός διευθυντής. Δηλαδή μετά προσπαθούσα να σκεφτώ τι θα ήταν ο Βούκιτς. Αλλά αφού λέμε εξωθεσμικά, οκ, okay, εντάξει. Ωραία. Για να τα πάρουμε σιγά-σιγά. Ναι, ναι. Ζήτησα από τον Χρήσανθο πριν. Έχω ένα φίλο που θέλει να πάρει ένα φράγκο παραπάνω από τη δουλειά του. Ναι. Αν είναι εύκολο να μου ανοίξει μια πόρτα με την Μπαϊάρης, να το στείλω για μια διαπραγμάτευση. Πού αναφέρεται όμως, δεν μπορεί δεν να καταλάβει. Δεν έχει κλείσει ο Παπαδόπουλος. Εγώ όταν άρχισα να πηγαίνω στου γάμου και σε αυτά τα Σαββατοκύριακα, ναι, ναι, ναι. Ήξερα ότι ο προπονητή του Άρη ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι. Ναι. Τι έγινε. Τον ανακοίνωσε όφη σήμερα. Ανακοίνωσε μια συμφωνία για ένα συμβόλαιο. Συνεχίζει η παράδοση Βόκολου που ανακοινώθηκε με φανέλα. Και έπαιξε σε εμάς. Τόσο πολύ δεν είχε πάει. Νομίζω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά σε μια διαπραγμάτευση, Σταύρο. Εννοείται. Διαπραγμάτευση είναι πάντα ανοιχτή. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Δηλαδή, αν δεν πέσει υπογραφή, ποτέ. Αγκαλιές, φιλιά, να υποθέσω μετά τα ραντεβού, ιστορίες, το ένα το άλλο. Αφού δεν έπεσε τσίφρα, πώς θα γίνει. Ο οποίος Νίκος Παπαδόπουλος έχει καταφέρει το εξής. Άντε να πάμε λίγο και στο παρασκήνιο να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Γιατί μόνο εμείς δεν ενημερώνουμε τον κόσμο, όλοι οι άλλοι. Υπερφέρουν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε συμφωνήσει με την Κέρκυρα. Ναι, σωστά. Ωραία. Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι του είπαν από την ΑΕΚ ότι αν δεν βγει πρώτη η ΑΕΚ στα play-off, ο Χιμένεθ θα πει το πείμα και θα πάει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Τι λέει, ρε φίλε. Την ίδια στιγμή στον όφη τους είχε βάλει να φτιάξουν αθλητικά κέντρα, ιστορίες, να κάνουν και ένα εκατομμύριο επένδυση. Ναι. Γιατί είχε το χάρι του στο μαύρο. Ναι. Και θεωρούσαν δεδομένο στον όφη θα συνεχίσει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Βγαίνει πρώτος ο Χιμένεθ. Ωραία. Ο Παπαδόπουλος σε βγάζει. Στραβώνει με τον όφη. Ναι. Έρχεται, μιλάει με τον Άρη. Θεωρείται. Τελειωμένος από την Κέρκυρα. Τελειωμένος από την Κέρκυρα και έχουν σκιστεί τα συμβόλαια και έχουν πάρει φωτιά οι Γκερέκου έξαλλοι. Εντάξει. Και καπάκι. Αφού φαίνεται συμφωνία με τον Άρη, πανηγυρίζει ο Πλιάκος στο Facebook και σύγκρινε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που η καλύτερη θέση που έχει πάρει σε επίπεδο Super League ήταν η 12η. Ναι. Ωραία. Επειδή πήραμε εμείς τον Νόγεβιτς που έχει μόνο δύο πρωταθλήματα και ένα double, ξέρω εγώ, στην καριέρα του. Ναι. Και ξαφνικά ανακοινώνεται από τον Όφη για 3 χρόνια. Με πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα θέμα από μόνο του Νίκος Παπαδόπουλος και διαπραγμάτευση. Στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, management, marketing, πώς είναι, αθλητικό marketing, ναι. Νομικό θέμα. Εγώ δεν θέλω να είσαι τόσο σκληρός απέναντι να παίρνεις τον Παπαδόπουλο. Δεν είμαι σκληρός, εγώ λέω τα γεγονότα. Είναι μια διαπραγμάτευση, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ποιο άλλος είχε έρθει εδώ πέρα. Γράφτηκε την ίδια χρονιά, για συμφωνία, για τον ίδιο μήνα,
συμφωνία με Κέρκυρα, συμφωνία με Άρη, συμφωνία με Όφη. Εντάξει. Είναι ρεκόρ. Ξεκάθαρα ρεκόρ, δηλαδή. Δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δεν το έχει κάνει. Να σου πω κάτι, λείπει ο Τρομπατζόγλου και ασχολείσαι με τους άλλους τώρα και ο λαός περιμένει να ακούσει τι γίνεται στον Πάτσο. Θα ακούσει, ρε, αυτά κάνεις τώρα. Για να πάμε... τώρα το μήνυμα το κράξιμο εδώ πέρα. Τι μας νοιάζει τι γίνεται στον Άρη και στο τέτοιο. Όχι, εγώ θέλω τον εντόιθμο πει άλλο. Μας νοιάζει τι γίνεται σε όλους και αυτή τη στιγμή δεν εξετάζω εγώ τον Άρη. Εξετάζω το τι έκανε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος από την αρχή του μήνα μέχρι και σήμερα. Δεν μου είχε ξανατύχει, φίλε, 20 χρόνια δημοσιογραφίας. Ωραία, να γραφτεί για τρεις ομάδες συμφωνία. Ενός προπονητή στον ίδιο μήνα. Μου έχει συμβεί στον ίδιο χρόνο. Στον ίδιο χρόνο. Ναι, μου έχει συμβεί στον ίδιο χρόνο να ανακοινωθεί τρεις φορές ο ίδιος προπονητής. Ποιος? Η Βέρια με τον Ντόστανιτς. Ναι, ναι. Με Αλβανιτίδη τότε. Ναι, ναι. Τότε ότι άλλαξε ο καιρός, αλλάζει ο προπονητή. Είναι σημαδιακό ο ιονός, πώς έκαναν οι αρχαίοι με τα Περιστέρια. Ωραία, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το πράγμα σε έναν μήνα τρεις φορές δεν μου έχει ξανατύχει. Μπράβο στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, πραγματικά. Κατάφερε να παίξει σημαντικό ρόλο στην δισογραφία της χώρας. Μα λες, ναι. Όλα καλά. Μπράβο, αγαπητοί. Ωραία, στην δισογραφία της χώρας για έναν μήνα. Η καλή Μαριλής μας έφερε, όχι μπολταρισμένα βέβαια, τους χορηγούς. Ναι, για να δούμε εδώ, η πρώτη ώρα ποια είναι. Εδώ είμαστε πρώτη ώρα. Και Νίκο μου. Φέρε τα από εδώ, πάρε σε αυτό. Πάρε και σε αυτό που ξέρεις που τον γκάζει. Ναι. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Αφού είπαμε τους χορηγούς μας, μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Ελένη, τι είναι, δεν θες να πεις κάτι στον αέρα? Δεν θες να πεις, πες κάτι. Έλα. Για τις παραλίστες, άρτης, τίποτα. Όχι. Μου έλειψες άρτη να σου το πεις αυτό. Μ' αγάπησαν τόσο εκεί, μ' αγκάλιασαν. Ωραία, τι θες από τη ζωή μας τώρα, Κρίση, μας ενοχλείς την ώρα μας στον αέρα. Μας αποσπάς την προσοχή. Άμα ήσουν κανένα μπάζο, δεν θα μας απειλήσει την προσοχή. Γεια σου. Αυτή ήταν και η Ελένη. Παρεμβάσεις, φίλε, κανονικά στον αέρα. Εντάξει, δεχόμαστε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αφού είδαμε και μπαλέτο και γάμος χθες, να ζήσει ο Τάσος Σταμπουλής και η κυρία να του. Να ζήσει, βέβαια. Αδελφός αδυνάτησε για το γάμο. Αυτό πώς θα το κάνουμε εμείς, γι' αυτό δεν παντρεύουμε μαζί. Πού να αδυνατήσουμε. Τέλος πάντων, ξεκινάμε λοιπόν τη ζωγραφία του ΠΑΟΚ και 25. Είπαμε πριν για τον Λεβέκ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είχε βρεθεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι μια μεταγραφή η οποία έχει προχωρήσει στην τελική της μορφή. Αυτό που απομένει είναι τα συμβόλαια και οι υπογραφές, αν δεν έχουν πέσει ήδη. Είναι προφανές ότι καθυστέρησε γιατί έπρεπε να αποκτήσει άποψη και ο Στανόγεβιτς. Ο μόνος τρόπος να μην γίνει αυτή η μεταγραφή είναι να θέσει βέτο ο προπονητής. Δεν έχει κι άλλους τέτοιους. Όχι τόσο προχωρημένα, αλλά δεν έχει που να είναι. Προχωρημένο, όχι. Ναι. Δηλαδή και το Εντόι, από ό,τι καταλάβαμε, έχει γίνει μια προεργασία. Στον ΠΑΟΚ λένε, γιατί πάντα Νίκο μου πρέπει να βάζουμε πάντα στον ΠΑΟΚ λένε. Σωστά. Για να μην παρεξηγούμαστε, δεν τα λέμε εμείς δηλαδή. Αυτοί μας λένε και εμείς τα λέμε. Ότι έχει γίνει πολύ καλή προεργασία, ότι υπάρχουν 15 παίκτες αναθέσεις που αναζητείτε κτλ. Κτλ. Εγώ αν δεν δω υπογραφές. Καλά, βέβαια, του Εντόι δεν νομίζω ότι εξάδει εκτός από τον ΠΑΟΚ, δεν είναι. 31 είπαμε. 31 ελεύθερος με καλή χρονιά. Ανοίγος, Ανζε, με καλή χρονιά. Δεν θα μείνει εκεί κιόλας, δηλαδή δεν είναι ότι παίζει τον ενδεχόμενο να μείνει στην Ανζε. Οπότε... Ψάχνει το τελευταίο του καλό συμβόλαιο. Γιατί με αυτό το κορμί νομίζω ότι έχει άλλα 3 χρόνια ποδοσφαίρου. Ναι. Αν είναι 31. Ναι. Γιατί και με τον Μποκανή αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Ναι, μόνο αυτό είναι ο προβληματισμός. Ότι έχει να βάλει γκολ καμιά 1,5 χρόνο κανονικό. Ο Μποκανή στα 24 ήταν top center for. Ναι, δεν είναι 24 τώρα. Τώρα λέει ότι είναι από τα 27 και μετά δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή okay. το σενάριο ότι στα 24 ήταν 30. Τώρα πέρσι πού ήταν αυτός? Στη Χάρη. Ήταν Αγγλία πάλι. Μάλιστα. Στα 24 να ήταν 30. Ωραία. Ναι. Στα 27 33. Και τώρα να έχει φτάσει να 37 40, δηλαδή. Στα 38 είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή στο Κονγκό δεν γεννάς και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πάμε στο δεξιαρχείο αγάπη μου. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Ναι, δεν το λες αυτό. My love Juliet, let's go to the δεξιαρχείο. Αν έχει γεννήσει και 16. Πώς είναι το δεξιαρχείο στα αγγλικά, ρε Μάρια, εσύ που έχεις ταξιδέψει κιόλας.
Ναι, ρε Μαρία, που το ξέρει αυτό. Ναι, ρε Μαρία. Αν έχει κάνει και 16 παιδιά επίση. Για να δούμε το ακροατήριό μα. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Perth Building. Perth Building. Αυτό είναι το. Το μευτήριο. Δεν ξέρει ποτέ σε αυτέ τι χώρε πόσο χρονών είναι. Και απλά βλέπει την πορεία του ποδοσφαιριστή και λε, είναι δυνατόν στα 24 να κάνει παπάδε. Και στα 27 να μην κάνει τίποτα. Κάπου ψιλοποντάρεις μάλλον. Στα 24 ήταν 32 και στα 27 ήταν 35 και σήμερα που μιλάμε είναι 39. Λες και εντό είναι κάπου εκεί δηλαδή. Δεν, κοίτα αυτούς τους Αφρικανούς πάντα την έχω αυτή τη φοβία ρε αγόρι μου. Αλλά ο Εντόι έχει 30 παιχνίδια πέρσι. Ναι. Εκεί σου δίνει μια ασφάλεια ότι δεν είναι 40, είναι 33. Ναι, okay. Ωραία. Μικρή διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Μπουκανή είχε 12 συμμετοχές, 14 και οι μισές από αυτές 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Ναι. Και έχει να παίξει από το Φεβρουάριο. Σου μπαίνει μια υποψία ότι είναι 52 χρονών. Δεν μπορείς να το αποδείξεις. Γιατί έχω κάνει πολλές κουβέντες με γιατρούς για το πώς μπορείς να ελέγξεις πόσο χρονών είναι ο Αφρικανός Σταρ. Και μου λένε, Σταύρο, αυτό που μπορείς να ελέγξεις μόνο είναι την ηλικία του όταν είναι σε ανάπτυξη και τα οστά του είναι πιο ελαστικά. Για αυτόν τον λόγο. Από τα 20, από τα 19 και μετά. Χάνεται το μέτρημα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο Φουτσίνη είχε αλλάξει 62 ομάδες. Λες, δε φίλε, δεν μπορείς να είσαι το 76. Έλεγες τότε που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στην ώρα του διαλύματος για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα μιλήσουμε για Λεβέκ, για Στανόγεβιτς βέβαια. Περιμένουμε την ανακοίνωση της παρουσίασής του και βέβαια τα υπόλοιπα μεταγραφικά, οι προτεραιότητες που υπάρχουν, το θέμα Μπόικο στην πραγματική του διάσταση. Μπήκε και στο ΠΑΟΚ 24 νομίζω το θέμα από την Ελένη Μπούντου και πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κάναμε μια εισαγωγή, μιλήσαμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Κακά τα ψέματα. Είμαστε και σε μια φάση αναδιοργάνωσης, να το πω ελληνικό. Ένα φίλε αναδιοργάνωση τώρα, δεν είναι αναδιοργάνωση αυτό. Δεν αλλάζεις φέτος τις Παναγιές στα μάτια. Συνέχεια, update που είπε και ο Τζορμπατζόγλου. Άνα μπράβο, άνα μπράβο. Έκανε πολύ, τέσσερις καλό, φορές check αν γράφεται έτσι το update. Πάρα πολύ καλό. Με συγκίνησε φίλε, όταν είδα αγγλική λέξη στον τίτλο του. Ναι. Με συγκίνησε πάρα επειδή πολύ. Επειδή ξέρω ότι είσαι φαν των αγγλικών, ναι, σε αυτά, ναι, να ξέρεις ότι την τελευταία φορά άκουσα κάτι πολύ δυνατό από τα αγγλικά στα ελληνικά. Για το high-low στο μπάσκετ. Το είπε ο Γιώργος Συρίγος αντικριστά. Αντικριστά. Ναι, φίλε. Σαν το κατσίκι που κάνουν στα Χανιά εκείνο εκεί. Ωραίο είναι αυτά. Επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει αυτή η ορισμή, ρε παιδί μου, update, ε. Ναι, update, φίλε, σωστά το έχει πει, update είναι όντως. Γιατί δεν είναι καμιά τρελή, καμιά τεράστια αλλαγή. Ναι. Όντως, update δείχνει να είναι, γιατί μου είμαστε και σίγουροι δεν θα είναι τεράστια αλλαγή. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα αλλάξουν καμιά 10-15 άτομα. Αλλά η λογική λέει ότι θα αλλάξουν λίγα άτομα. Άρχισε να προπονητής, οκ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Εδώ κάναμε ολόκληρο θέματα και κόντρα θέματα για τον ένα χρόνο του Ίβιτς. Ένα ήταν ο χρόνο, δεν ήταν 10. Να πεις ότι εντάξει, ναι, ένα τεράστιο επίτευγμα. Τέλος πάντων, τι να πεις. Εντάξει, update, ωραίο, ωραίο. Ωραίο το update. Θες πρέπει να έχει πολύ ρωσικό με το Αντετοκούμπο. Με τους Αντετοκούμπο μάλλον. Ωραία, πάμε. Βλέπεις, φίλο, ο λαός θέλει να ενημερωθεί για τον μπάσκετ. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Αφού δεν έχουμε κάτι να πούμε για τον μπάσκετ, θα πούμε βασικά τι είναι. Είναι μήνυμα θέση αυτό. Ναι. Είναι μήνυμα θέση. Πρώτα απ' όλα, ο Κατσίβελης δεν νομίζω να προορίζεται για βασικό στον Νομίζω άσο. Ότι έχει βασικό άσο ο ΠΑΟΚ. Ναι, ή τουλάχιστον δηλαδή θέλει να έχει βασικό τον Κόνιαρη. Γι' αυτό κινείται για τον Κατσίβελη. Το project Κόνιαρη, από ό,τι λέει ο Αριστοτέλης. Το project Κόνιαρη, σωστά. Το project Κόνιαρη. Τρέχουμε. Θα συζητήσουμε για μπάσκετ τη συνέχεια. Πάμε λίγο στα βασικά. Έχουμε και λέμε. Ο Λεβέκ είναι εδώ, υπάρχει μια προφορική συμφωνία, υπάρχει μια σχέση με τον ατζέντη του, από την πλευρά του Μίχελ. Γενικά ο Μίχελ
έχει μια κλίση προς τη Γαλλία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μάλλον βρήκε εκεί πέρα ανθρώπους να συνεργάζεται πιο βολικά. Είναι μια περίπτωση η οποία προφανώς προορίζεται για κάλυψη του Λέοβατς που δεν υπήρχε πέρσι. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι... Δεν υπήρχε πέρσι. Δεν υπήρχε. Ναι. Όταν κάνει ο βασικός αριθμός στην πορεία τη σεζόν αποδείχθηκε δεν υπήρχε. Στο ξεκίνημα τη σεζόν υποτίθεται υπήρχε. Άλλο. Η πορεία όμως. Το πώς τελειώνει έχει σημασία. Στο ξεκίνημα τη σεζόν υπήρχε ο Γιαννούλης. Υπήρχε ο Γιαννούλης, υπήρχε ο Τζαβέρας, υπήρχε ο. Ναι. Okay. Ο Κρέσπο που χρησιμοποιήθηκε, υπήρχε ο Κίτσιου. Τέλος πάντων, κανονική λύση για το rotation του Λέοβατς αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε. Ναι. Και θέτω εγώ το ερώτημα τώρα, γιατί πάντα πρέπει κάποιος να κάνει τον κακό. Η ανάγκη ήταν να πάρουμε. Κάλυψη του Λέοβατς ή εισάξιο ή καλύτερο του Λέοβατς. Κρατούμενο νούμερο 1. Κρατούμενο νούμερο 2. Κάτσε να σε ρωτήσω εγώ τώρα όμως κάτι άλλο. Ο συγκεκριμένος σε περίπτωση που είναι καλά. Όμως μόνο που κάνουμε την κουβέντα, Νίκο, με το που βάζουμε αυτό το ερωτηματικό. Ναι, μα βλέπεις τα νούμερα τα τελευταία χρόνια και βλέπεις ότι ρε παιδί μου δεν έχει ρόλο βασικό. Ο άνθρωπος έχει θέμα τραυματισμών. Δεν είναι. Αυτό λέω. Δεν είναι λάθος η προσέγγιση με το που το πιάνουμε. Ναι, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω το εξής, ότι εφόσον είναι καλά και μπορεί να είναι υγιής όλη τη χρονιά, αν γίνεται αυτό. Εφόσον και μπορεί, είπες δύο λέξεις ναι. Κλειδί. Ναι. Είναι στο επίπεδο του Λέοβατς. Ναι, στο επίπεδο αγωνιστικά. Του Λέοβατς. Okay. Αυτό. Είναι στο επίπεδο του Λέοβατς. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερος αμυντικά. Okay. Μπορεί να είναι λίγο χειρότερος επιθετικά. Η ουσία είναι όμως ότι είναι σπάνια υγιής. Ναι. Αυτό είναι η ουσία. Και παίζεις με τη φωτιά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα μου πεις, τον Μπέρκ τον πήρε σε κάτι, σε εισαγωγικά. Ναι. Και του βγήκε ο καλύτερος φως στη σύγχρονη ιστορία του. Mm-hmm. Ναι, καμιά φορά, όταν δεν έχεις λεφτά, είσαι αναγκασμένος να κινηθείς έτσι. Η μεγάλη ομάδα του Σάντος στήθηκε με ψυχοπαθείς. Έτσι. Που δεν μπορούσαν να βγουν συμβόλαιο γιατί είχαν κάνει μαντάρα στην καριέρα τους. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι, και εκεί όμως δεν υπήρχαν λεφτά. Για να πάρεις έναν παίκτη ψηλότερου επίπεδου. Και έπρεπε και ο συγκεκριμένος... να ρισκάρεις mm-hmm. στο χαρακτήρα. Και ο συγκεκριμένος που λες τώρα για το Λεβέκ είναι και το γεγονός ότι δεν έχει γεμάτη σεζόν και μάλιστα έχει σεζόν έτσι με 10-15 παιχνίδια το πολύ. 6. Ναι, ήταν σε ομάδα που είχε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ναι, συνήθως. Αν εξαιρέσει τη χρονιά που την πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Europa, έτσι ήταν ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ούτε προκριματικά Europa, ούτε τίποτα. Αυτό που λες τώρα. Μάτος πέρσι στην Διέπνη 23 παιχνίδια. Ναι. Φέτος στον ΠΑΟΚ 46. Ναι, το τρίμηνο δεν βλέπετε. Βέβαια. Τζάλμα 27 στην Καϊσέρη που έπαιζε. Mm-hmm. Ωραία. Στην Κρεσλεμπιλική, δεν θυμάμαι κιόλας, την μπερδεύω αυτές. Ωραία. Φέτος 40 φεύγα πάλι. Ναι. Κρέσπο πέρσι 12, φέτος 47. Ναι. Δηλαδή, είναι λογικό ότι σε κάποια φάση θα κλατάρει το σύστημα αν το rotation δεν είναι αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα σου δώσω και μια άλλη παράμετρο. Έχεις τον Λεβέκ εδώ. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητά σου η κάλυψη τα αριστερό μπακ. Γιατί? Γιατί έχεις έναν καινούργιο προπονητή που μπορεί να γυρίσει να σου πει: φίλε, εγώ θέλω να δουλέψω πάνω στο Γιαννούλη. Εγώ θέλω να δουλέψω πάνω στο Δελιανίδη. Mm-hmm. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση τώρα, προφανώς και ο Στανόγεβιτς στο ξεκίνημά του θα τσεκάρει τους πάντες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή... Μα είναι αναγκασμένος να τσεκάρει. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι. Και μιλώντας για δανεικούς, για παίχτες που τέλος πάντων είναι ανεκτός. Μπορεί να θέλει να ξοδέψει τα λεφτά του. Που δεν έχει ξεκάθαρο μπάτζετ, είναι ένα θέμα και αυτό με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αλλά μπορεί να γυρίσει να πει στο Μίχελ και στο Σαββίδη ότι κοίτα, αδερφέ, εγώ προτιμώ να γλιτώσω τα 350, ξέρω εγώ, υποθέτω ένα νούμερο mm-hmm. για το Λεβέκ mm-hmm. και να τα προσθέσω σε αυτά που να δώσουμε για το Οχτάρι. Ναι. Mm-hmm. Γενικά να τα προσθέσω στον άξονα. Γιατί όλη η δουλειά είναι στον άξονα. Τέλος πάντων, είναι ένα ερωτηματικό ο Λεβέκ, δεν είναι κακός παίχτης. Δεν σου κάνει όμως και τη διαφορά, είναι ένας παίκτης rotation με την υποσημείωση αν είναι καλά. Και εδώ λοιπόν εμείς είμαστε αναγκασμένοι να παρουσιάσουμε τις ενστάσεις μας. Ωπα. Τι έγινε παιδιά? Δεν ξέρω ονικό είναι. Τι ονικό είναι, ναι. Αλλά το δώσαμε το κλικ. Είδες στο διάλειμμα τι έκανα χθες και έχω κάνει μπουρδέλο με 50 άτομα. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η ένστασή μου με το Λεβέκ. Δεν είμαι φαν της
λογικής επιλογής του συγκεκριμένου παίκτη. Μακάρι να αποδειχτεί ότι είχε δίκιο ο ΠΑΟΚ που τον φέρνει εδώ. Εγώ περιμένω να δω και την τελική εισήγηση του Στανόγεβιτς για το αν θα μπουν οι υπογραφές ή δεν θα μπουν. Είναι μια επιλογή που ένα νεύμα του Στανόγεβιτς μπορεί να την ολοκληρώσει. Και πάμε παρακάτω. Εννοείται ότι η πρώτη προτεραιότητα του ΠΑΟΚ είναι ο θερματοφύλακας. Ναι, αυτό σου λέγα ότι ο Λεβέκ είναι μια περίπτωση που, οκ, okay, ναι, να είναι έρθει ή δεν θα έρθει. Ναι, και θα, ναι, δεν είναι παίχτης που είναι αυτό που σου λείπει τώρα. Ακριβώς. Ναι, που λέει ο φίλος ο 750. Πάμε στο θέμα του θερματοφύλακα. Εδώ και καιρό οι Τούρκοι παίζουν το θέμα του Μπόικο. Οι Τούρκοι, οι οποίοι χρυσοπλήρωσαν τον Μπόικο, ο οποίος προήλθε από μια χρονιά στην Διέπρινη όταν τον πήρανε, που ουσιαστικά με τις εμφανίσεις του την έστειλε στο τελικό του Europa League. Δεν είναι μικρό πράγμα για μια επαρχιακή ομάδα της Ουκρανίας να, και μάλιστα σε περίοδο δύσκολη για αυτήν, δηλαδή την ώρα που το πρωτάθλημά της άρχισε να λυγίζει λόγω του πολέμου, εισέπραξε ο Μπόικο αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο που τον απέκτησε Μπεσίκτας. Έκτοτε δεν δικαιολόγησε ποτέ το νούμερο που ξοδεύτηκε. Με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε, η Μπεσίκτας να θέλει να εισπράξει το νούμερο που ουδέποτε δικαιολόγησε ερχόμενος από την Τιέμ ο Μπόικο, και ο ΠΑΟΚ να προβληματίζεται, εννοείται, και αυτό είναι δεδομένο που το λέω αυτή τη στιγμή, και το αν πρέπει να δώσει λεφτά, τα λεφτά που θέλει η Μπεσίκτας ή όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να δώσει, για την ακρίβεια, τα λεφτά που ζητάει η Μπεσίκτας, γιατί θεωρεί ότι είναι υπερκοστολογημένος ο παίκτης από την Μπεσίκτας. Από την άλλη όμως δεν καίγεται κιόλας για να πάρει τερματοφύλακα. Ναι, αλλά αν είσαι ένα οργανωμένο κλαμπ δεν θα έχεις μία επιλογή τερματοφύλακα. 15 παίχτες. Αυτό σου λέω. Αυτό που θέλω να καταλήξω λοιπόν είναι ότι ό,τι και να γράφουν οι Τούρκοι, ο Μπόικο δεν είναι η πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ. Τη χασούρα της Μπεσίκτας που πλήρωσε την υπεραξία που απέκτησε ο Μπόικο παίζοντας την Διέπρινη και στέλνοντάς στο τελικό του Europa, υπεραξία που δεν δικαιολόγησε μετέπειτα και στις δύο σεζόν που έπαιξε σε Μπεσίκτας και Μάλαγα. Μάλαγα δεν είναι. Νομίζω πως ναι, είχε πάει εκεί. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πληρώσει αυτό το νούμερο. Αν η Μπεσίκτας μπει σε μια λογική πιο ορθολογική, τότε ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τον Μπόικο. Πριν από αυτήν την ιστορία, δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να κινηθεί, δεν θα, να έχει πρώτη επιλογή τέλος πάντων τον Ουκρανό. Είναι λάθος, δεν το θέλει. Σε νούμερα πιο φυσιολογικά, είπαμε, έχουμε λεφτά, δεν είμαστε και βλάκες. Ναι, και εκτός από αυτό, βιάζεται και ο ΠΑΟΚ για να βρει τερματοφύλακα. Βιάζεται. Έχει, ρε παιδί μου, νομίζω ότι μετά το Λεβέκ η επόμενη κίνηση πρέπει να είναι αυτή. Έτσι, αν πούμε ότι ο Λεβέκ είναι εδώ και ολοκληρώνεται, να πάρει τερματοφύλακα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί δεν έχει πιο να παίξει στο ξεκίνημα του Europa League, έτσι. Ούτε για τις προπονήσεις. Ναι, ακριβώς. Χωρίς να χειριστεί το συμβόλαιο του Μπρίκη στον Μπρίκη. Γιατί είχε. Τριετές. Τι λέει ρε φίλε. Άρα έχεις Μπρίκιτς, εντάξει, μια χαρά είσαι. Σιγά, δεν βιάζεσαι. Δεν νομίζω να έρθει ούτε για διακοπές ο Μπρίκιτς. Δεν βιάζεσαι. Θα το απαγορέψουν την είσοδο. Εγώ νόμιζα είχε μονοετέσταση ο Μπρίκιτς. Εγώ θα το τσεκάρω. Τριετές ανακοινώθηκε, αλλά μπορεί να είναι ένα συνδύο. Α, okay. Ή κάτι τέτοιο. Okay, εντάξει. Θα το τσεκάρουμε. Ναι, αλλά αυτή η περίπτωση με τον Μπόικο, μάλλον είναι από αυτές που τραβάνε, έχει κουβέντα, ξανά κουβέντα, πάει πιο πίσω, τότε πέφτει ο. Προκαλείται η κουβέντα από τους Τούρκους, τότε το ψηφίζουν. Ναι, και κάποια στιγμή θα πέσει ο Τούρκος για να πάρει, τέλος πάντων, να μην του μείνει πάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να το περιμένεις αυτό το πράγμα και να κάνεις πάρα πολύ κουβέντα. Το timing δεν είναι βολικό αυτή τη στιγμή, γιατί οι Τούρκοι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να γλιτώσουν λεφτά. Ναι. Χρονικά εσύ δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Ναι. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει διάθεση να πληρώσει την υπεραξία του Μπόικο, πολύ δύσκολα θα κινηθεί γι' αυτό. Ναι. Γιατί τα χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν και δεν δικαιολογείται το νούμερο αυτό που ακούγεται, κάτι 2,5 εκατομμύρια και κάτι τέτοια, για την απόκτηση του συγκεκριμένου. Και είναι γνωστή, είναι μπασκετική για αυτή η λογική, Σταυρό, ότι τον Ιούνιο, όταν βγαίνει για να παίχτηκαν 2,5 εκατομμύρια καλή ώρα ο Μπόικο, τον Αύγουστο ο Μπόικο μπορεί να κάνει 1 εκατομμύριο. Είναι, όχι μπορεί, θα κάνει 1 εκατομμύριο. Για Αριστοτέλειο, Ζουμαντζίδιο, λογική. Είναι απλά τώρα στην προκειμένη δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Αύγουστο. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, ναι. Για να κλείσουμε το θέμα του θερματοφύλακα, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος στην απόκτηση δεύτερου θερματοφύλακα. Γιατί απλούστατα αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
Ο ΠΑΟΚ έχει το μεγαλύτερο ταλέντο της ελληνικής αγοράς, μπορεί και της βαλκανικής, τον Μάριο το Σιαμπάνη, ο οποίος έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο. Αν δεν πάρει χρόνο συμμετοχής, δηλαδή δεν θα προχωρήσει σε επέκταση. Mm-hmm. Αυτό έκανε ο μάνατζερ του, δικαιολογημένα, γιατί δεν είδε μια ξεκάθαρη στρατηγική από τον ΠΑΟΚ για το πώς θα χρησιμοποιηθεί ο παίκτης. Ναι. Και τον μάνατζερ τον ενδιαφέρει ξέχωρα ότι είναι ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς αυτός. Αλλά αυτόν έχει. Okay. Και τι να κάνουμε. Ο μάνατζερ ενδιαφέρεται να παίζει ο αθλητής του. Εμείς λέμε σαν ΠΑΟΚ ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο, άρα θα πρέπει να του δώσουμε λίγο χώρο. Mm-hmm. Να πάρει κάποιες συμμετοχές μέχρι να έρθει ο Γλύκος τον Νοέμβριο. Και έκτοτε, εγώ προσωπικά τι θα έκανα, του Σιαμπάνη φέτος θα του έδινα όλο το κύπελο. Από τη στιγμή που το πήρα το κύπελο πέρσι, μου έφυγε αυτός ο Νταργκάς. Ωραία. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Οι Ισπανοί δεν το κάνουν αυτό. Όλοι. Οι Ιταλοί το κάνουν, οι Ισπανοί το κάνουν, οι Άγγλοι το κάνουν στο Europa League. Ουσιαστικά από μια διοργάνωση στους τερματοφύλακες. Ναι. Εννοείται ότι υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρό να υπάρχει κόστος από τη χρησιμοποίηση του πιτσιρικά. Από την άλλη όμως, εννοείται ότι αν θες να είσαι ένας σύλλογος με προσωπικότητα και με πίστη στα στελέχη που έχεις, ότι θα πρέπει να πάρεις κάποια ρίσκα, τα οποία τα παίρνουν όλες οι ομάδες του πλανήτη, από τη Ρεάλ μέχρι και το Ζαγκρεβέρι. Αυτή την άποψη έχω εγώ, γιατί φαντάσου ακούστηκε το όνομα του Πασχαλάκη. Δηλαδή πραγματικά μη μου το κάνετε αυτό, αλλά τέλος πάντων ακούστηκε το όνομα του Πασχαλάκη. Εντάξει. Θα έχω πρώτο αυτό που θα έρθει. Ναι. Δεύτερο, το Πασχαλάκη. Τρίτο, το Σιαμπάνη. Και όταν έρθει ο Γλύκος τον Νοέμβρη, θα έχω πρώτο το Γλύκο ή αυτό που θα έρθει. Δεύτερο, το Πασχαλάκη. Τρίτο, τον. Όχι, δεύτερο. Δεύτερο, αυτό που θα έρθει. Ναι. Τρίτο, τον Πασχαλάκη. Τέταρτο, το Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης δεν θα παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Ο φίλος του 378 λέει: ο Σιαμπάνης, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, δεν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίσει, γι' αυτό και το διαιτές. Το διαιτές υπεγράφει, φίλε μου, 378, γιατί η πλευρά του παίκτη δεν είχε εχέγγυα από την πλευρά του ΠΑΟΚ ότι ο παίκτης θα πάρει συμμετοχές. Αν ο ΠΑΟΚ πει την πλευρά του παίκτη ότι φέτος θα του δώσω το κύπελο, θα ξεχνήσει, αλλά θα υπογράψετε επέκταση, τότε και δεν υπογράψει επέκταση, τότε θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και από τη στιγμή που ο μικρός είναι, όπως λες και εσύ και όπως λένε και οι περισσότεροι, ότι είναι από το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα στη θέση του, σε αυτή την ηλικία και τα πιο σημαντικά έτσι στα Βαλκάνια, για ποιο λόγο να πας να πάρεις δύο τερματοφύλακες? Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση η οποία είναι ποδοσφαιρική και έχει να κάνει με την υπεραξία που πρέπει να δώσεις σε ένα αποδεδειγμένα μεγάλο ταλέντο που διαθέτεις. Η Μίλαν πήγε, έβαλε τον Ντοναρούμα 17 χρονών, έφαγε την κεφαλιά του βέβαια. Πετούσαν χθες ψεύτικα δολάρια. Ναι. Στο παιχνίδι της Ιταλίας. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω, αν ήμουν ο Μίχελ, θα έλεγα, αδερφέ, με τον Στανόγεβιτς, κοίτα να δεις. Εσύ που βγάζεις και παίκτες νεαρούς και με την Παρτιζάν, ναι, αυτά ωραία. Τα ωραία. Ωραία, θα βάλουμε το Σιαμπάνη στο κύπελο. Ναι. Μη ρισκάρω πρωτάθλημα, ρε αγόρι μου, αφού στόχος μου το πρωτάθλημα. Θα το βάλω στο κύπελο. Ναι. Εντάξει. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προχωρήσει. Θα πάρει και το εμπειρίες. Ρίσκο δεν έχει μόνο κάτι στραβό όταν λέμε ρίσκο, έτσι. Δηλαδή, ναι, μπορεί να ρισκάσει και σου βγει και να κάνει παπάδες. Ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι μόνο ότι θα κάνει και ένα-δυο λάθη που μπορεί να τα πληρώσει. Okay. Μπορεί και το παιδί να μπει και να κάνει παπάδες. Δεν το ξέρει αυτό. Εννοείται. Και πρώτα απ' όλα το παιδί από τα φιλικά. Mm-hmm. Εντάξει, αν έχει και τρίτο τερματοφύλακα, θα πάρει λιγότερο χρόνο συμμετοχή. Ναι. Στα φιλικά που δεν υπάρχει ρίσκο. Ναι. Είναι φιλικά. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν χρειάζεται κατ' εμέ να πάρει άλλον τερματοφύλακα πριν του βασικού. Αυτή είναι η άποψή μου. Την υποστηρίζω με αυτόν τον τρόπο που την υποστηρίζω. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική. Νομίζω ότι η άποψή μου έχει και πολλούς ανθρώπους υπέρ τους παίκτες μέσα στον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω δεξιά και αριστερά. Και μην κάνω πάλι μάκα το Χριστό Βασίλη, δηλαδή έλεος. Έλεος. Το Χριστό Βασίλη. Από τις κορυφαίες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Το Μάστα Γιάννη. Δεν είσαι μπροστά, ρε. Εντάξει, έχουν περάσει και εδώ τα πάντα από τηλεόραση. Ήταν πραγματικά. Δεν είσαι μπροστά. Αν ήταν καλές εποχές τηλεόρασης, σίγουρα θα είχε παίξει Θέμο, Ράδιο Αρβίλα και τέτοια. Δηλαδή δεν. Ξέρεις τι σημαίνει, κλαίγαμε.
Ξέρεις, σημαίνει κλαίγαμε. Φόπερα πράγματα. Τέλος πάντων. Στον πανικό του ο άλλος μας φώναξε όλους, δεν κάνουμε δήλωση. Αυτά, παιδιά, για την πρώτη ώρα. Τι ωραία πράγματα. Εντάξει. Τι ωραία πράγματα. Αυτό πώς προέκυψε. Αυτό ήταν η είσοδος της Έλληνας. Η είσοδος της Έλληνας. Ναι. Δύο γενικά. Δύο... Περίμενε λίγο. Εδώ είμαστε μία. Ωραία. Εκεί τα έχουμε αυτά. Ωραία. Εντάξει. Λάθος. Πάμε διάλειμμα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, φύγαμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα έχουμε πιο συχνά, φίλε. Αφού ο λαός του ΠΑΟΚ έχει ρωτήσει για τον μπάσκετ εδώ πέρα, δεν γίνεται. Έχει γίνει μπασκετικός ο λαός του ΠΑΟΚ. Αναρωτιέται διαρκώς τι γίνεται. Παρίζει 203. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα. Είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό που προέκυψε είναι η σιγουριά πλέον ότι ο Λεβέκ, το Ριάν Λεβέκ, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και θα ανακοινωθεί σήμερα. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή τη σεζόν 17-18 μετά αυτή του Δημήτρη Λιμνιού, ο οποίος έκλεισε στον ΠΑΟΚ στην διάρκεια τη σεζόν. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλές ποδοσφαιρικές προδιαγραφές και νομίζω ότι δεν θα είναι από αυτούς που θα δεν θα είναι τύπου Λάμπρου που αποκτήθηκε για να πάει δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Το τι θα συμβεί στο τέλος θα το δούμε, θα το κρίνει ο Αλεξάντερ Στανόγεβιτς. Υπογράφει ο Λεβέκ λοιπόν σήμερα και ανακοινώνεται. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή με τις ενστάσεις που ανέφερα πριν, σκεπτόμενος καθαρά ποδοσφαιρικά. Ελπίζω να, νομίζω όλοι ελπίζουμε να βοηθήσει, να μην έχουμε θέμα με το rotation και να κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση στη συγκεκριμένη θέση, η οποία δεν έγινε, είναι η αλήθεια. Ο Λέοβας φορτώθηκε πάρα πολύ και σε πολύ κρίσιμα σημεία δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Στο μεταγραφικό που συζητάμε από το ξεκίνημα, εντάξει, φυσιολογικό από τη στιγμή που έχει τελειώσει το θέμα του προπονητή, υπάρχει ένα καινούργιο δημοσίευμα στη Ρουμανία που έχει να κάνει με αυτόν τον Μπολτρίν, της Στεάουα. Είδα τώρα, από τη στιγμή που έμπλεξες εκεί, έστω και με δικά του δημοσιεύματα, δεν ξεμπλέκεις εύκολα. Δηλαδή, το ένα σενάριο μπορεί να διαδέχεται το άλλο. Τώρα το καινούργιο είναι ότι η Καϊσέρη, που θεωρητικά τον θέλει, τουλάχιστον έτσι γράφει εδώ το δημοσίευμα το ρουμάνικο, εκτός από το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που δίνει στην Στεάουα, δίνει και δύο παίχτες, αν διαβάζω καλά εδώ. Ενώ η υπόθεση του ΠΑΟΚ είναι στο 1,200, λέει εδώ ο συνάδελφος Ρουμάνος. Αυτά που λέει και ο Μπεκάλι. Τώρα, βέβαια, κατά πόσο μπορεί να ισχύει αυτό και τι γίνεται στην περίπτωση του Μπολτρίν, βγάλε άκρη με τον Ρουμάνο τώρα, γιατί μπορεί να γίνεται. Και όχι μόνο με τους Ρουμάνους συναδέλφους, βγάλε άκρη και με τον Μπεκάλι τον ίδιο. Νομίζω ότι κάποιοι μπορεί να τα γράφει και αυτό σαν αμαλάχη. Το χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι και στην περίπτωση του Μπόικο και στην περίπτωση του συγκεκριμένου Στεάουα του Μπεκάλι με τον Μπολτρίν. Μπολτρίν. Είναι ότι η πρόθεση των ομάδων να πουλήσουν και όχι η διάθεση του ΠΑΟΚ να αγοράσει. Εμένα αυτές οι περιπτώσεις δεν μου αρέσουν. Δηλαδή και τον Βαρέλα έτσι τον πέρασαν. Πίεση, κόντρα, πίεση. Γράφτηκε το όνομά του, υπήρχε μέσα στον ΠΑΟΚ μία τάση να αποκτηθεί ο παίκτης. Το είχε καταλάβει αυτό ο Μπεκάλι και εν τέλει πληρώσαμε έναν παίκτη 29 χρονών, σύμφωνα με το διαβατήριό του, νομίζω τόσο είναι, γιατί είχε και γεμάτα σεζόν, δεν ήταν δηλαδή κάποιος ανενεργός. Okay. Πληρώσαμε ένα στόπερ, ένα 200 αγορά, που ταπεινή μου άποψη είναι ότι αν όχι χειρότερος, καλύτερος του Βίτορ δεν είναι σίγουρα. Που θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε με 360 χιλιάρικα το συμβόλαιό του, την ανανέωσή του. Αυτά γιατί πέρσι έφαγα πολύ πινελίκι που ήμουν αντίθετο στην αποχώρηση του Βίτορ. Ο Μπεκάλι είναι κατά 1,1 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερο. Και μεγάλη ταλαιπωρία πέρσι μέχρι να τελειώσει όλο αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή τράβηξε σίγουρα
1-1,5 μήνα. Και μια ταλαιπωρία μέχρι να εγκληματιστεί το παιδί που χάσαμε 4-5 παιχνίδια έτσι χαβαλέ. Και για βάλτε βαθμολογία στο τέλος κάτω και πες μου εσύ τι έγινε. Αυτά είναι λάθη τα οποία τα βρίσκεις μπροστά σου. Όλα. Το ποδόσφαιρο δεν σε συγχωρεί. Φίλε, εκτός αν είσαι Ολυμπιακός και έχεις την ΕΠΟ μαζί σου. Όλοι οι άλλοι το πληρώνουν το τίμημα αυτής της, των λαθών. Και δεν μπορεί να ξέρεις κάτι παραπάνω από τον Μπεκάλη, πιστεύω εγώ. Ο Μπεκάλη δεν είναι δύσκολο. Μπορεί να έχει ένα δίσευρο στην άκρη. Από κάτι τέτοια. Θέλει προσοχή. Τώρα από εκεί και πέρα γενικότερα είναι σαφές ότι υπάρχουν ψαχνοχτάρι. Ο συγκεκριμένος ο Βραζιλιάνος με παρουσία στο ρουμάνικο πρωτάθλημα είναι ένα τέτοιο, είναι οχτάρι. Οχτάρο δεκάρι, στο μεταξύ τον έχει το τράσφορμα και παίζει 12 θέσεις. Αλλά αυτή είναι η θέση του, οχτάρο δεκάρι είναι. Γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτες στα χαφ. Θέλει κάτι πιο συμπαγές, κάτι πιο σταθερό, κάτι πιο ποιοτικό. Κάτι με μεγαλύτερες παραστάσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τερματοφύλακα, όπως είπαμε, και του Λεβέκ θα ανακοινωθεί σήμερα. Ψάχνει και ένα που θα παίξει και εσείς του Τσίμηρο, έτσι. Σήμερα θα πουληθεί σίγουρα, ό,τι και να λέμε. Είναι σε αυτό το σέρβικο το λόμπι το οποίο παίρνει παίκτες από εδώ, τους πάει εκεί, θα βρουν λεφτά να το δώσουν. Είναι και εκείνε οι επιλογές της εποχής Άρνεσεν που ερχόντουσαν με την προϋπόθεση να φύγουν. Mm-hmm. Κακή πολιτική σε αυτό το θέμα. Έτσι σου βγήκε ο Ροντρίγκες με τις πλάτες του Άρνεσεν για να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Στα μέσα της σεζόν και ενώ έχεις τίτλους. Δίκιο έχει ο 378. Για το μάτι με τον Κώστα, κάπου πήγε να δεις. Και για τον Ρικάρδο Κώστα λέει, έτσι είναι φίλε 378 και αυτά ήταν οι πεταμένα λεφτά. Αλλά εκεί λες είναι ο Ρικάρδο Κώστα, ξέρω εγώ, ο οποίος αποδείχθηκε βέβαια πολύ κακός για την εποχή που ήρθε. Αλλά όταν ψωνίζεις Γενάρη, αυτά θα πάθεις. Και αυτό ήταν κακή επιλογή του καλοκαιριού, το γεγονός ότι μείναμε κενοί εκεί πέρα, εντάξει. Και μετά φεσωθήκαμε τον Ρικάρδο Κώστα, ήρθε ο Νομπόα εδώ και έκανε τουρισμό. Ξέρεις ότι τι έκανε ο Νομπόα? Για πες. Έκλεινε το GPS την ώρα της προπόνησης. Έκλεινε το GPS την ώρα της προπόνησης. Έκλεινε το GPS την ώρα της προπόνησης για να μην φαίνεται το πόσο τρέχει. Α, το τέτοιο. Ναι, ναι, νόμιζα το GPS στο κανονικό και λέω τι μου λέει και αυτό δεν γίνει στον καλό. Αυτό που φοράνε. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ο Θεός έκλεινε το GPS. Και μήπως ποιος τον φτιάνεψε. Μάλιστα. Ναι, άστο, είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, αλλά σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Ναι, ο Θεός, ο Νομπόα που έκλεινε το GPS και όλα αυτά, αλλά τους 6 μήνες στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μόνο. Εννοείται, αφού κατάλαβε το χωριό. Ναι, δηλαδή. Και στο ροστό που έχει πάει είναι ο καλύτερος παίκτης ουσιαστικά. Μα εγώ γι' αυτό μαλώνω τόσο καιρό. Ρε. Mm-hmm. Εγώ πάντα θεωρώ ότι για να μην παίζει κάποιος ή για να κάνει βλακίες κάποιος, δεν φταίει ο κάποιος, φταίει το κλαμπ. Ναι. Να του πει τον Ομπό, έλα το αγοράκι μου. Τι κάνεις. Ωραία. Πού βρίσκεσαι, νομίζεις. Έλα εδώ, φίλε. Ξέρω εγώ με τον Τζαβέλα. Έλα εδώ, ρε Τζαβέλα. Mm-hmm. Γιατί είπε στον Κελπέκι ότι αούσου του. Ναι. Φάει το πέσιμό σου. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί 28-30 χρονών ανεξέλεγκτο. Το κλαμπ φταίει. Ναι. Πέσει με τα like. γίνανε μπαλόνια με τα like. Γίνανε μπαλόνια. Ωραία. Όχι που έδειξε τους όρχες του ο Πέλκας. Άλλη κουβέντα. Ωραία. Αυτά όλα. Αυτή το κλαμπ. Που κοιτούσε. Ναι. Που όλοι ξέραμε που τα δείχνει. Αλλά τι να βγεις να πεις. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία καλό είναι να κατηγορούμε τους άλλους που τα κάνουν, αλλά αν το εμβαθύνεις λίγο θα πεις σε ένα σοβαρό κλαμπ με οργανωμένο αγωνιστικό τμήμα, ωραία, με ρόλους ξεκάθαρους, θα έκανε ο καθένας αυτό το πράγμα. Όχι όλα αυτά, ένα πράγμα που θα είναι εδώ. Γιατί παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ, του Ζαγοράκη, του Βρίζα και του Σάντος, που είχε να κάνει μόνο με χαζούς. Εκείνη η ομάδα ήταν όλοι καθυστερημένοι κανονικά, με την καλή έννοια. Δεν είχαμε πειθαρχικά παραπτώματα. Και είχαμε ένα με τον Μπακαγιώκο, Τρίτη, και Σάββατο μπήκε να παίξει στη Νέα Σμύρνη και βάλε δύο γκολ και γκάλιασε τον προπονητή. Γιατί, ως πότε δεν θα κάνουμε πραγματική κουβέντα και θα ψάχνουμε να κατηγορούμε δεξιά το Χ, το Ψ, το Ω και να μην δούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα τι λέει. Ότι κάνουμε κάτι σαν οργανισμός λάθος. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα θα λειτουργήσουν όπως βρούνε. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό
Το θέμα στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν είναι το ποδόσφαιρο. 100%. Εδώ και... δεν θα πω ένα χρόνο, το τραβάω πολύ. Αλλά ουσιαστικά ένα χρόνο είναι. Δηλαδή μετά το ό,τι είχε γίνει σε εκείνο το μάτς στην Τούμπα με τον Μάρκ και το πέναλτι εκείνο του Ολυμπιακού και έπειτα την όλη κίνηση του ΠΑΟΚ γενικότερα με την ΕΠΟ, από εκεί και μετά είναι δευτερεύον θέμα το ποδόσφαιρο. Και πρώτο είναι τα άλλα. Δεν εκπαιδεύεις το κοινό σου. Ωραία. Την κουβέντα που κάναμε για το Σιαμπάνι. Ναι. Είναι ένας προβληματισμός, δε φίλε. Mm-hmm. Ωραία. Με ποιον να τη συζητήσω. Ναι. Μες στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί δε φίλε σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, να φέρει τον Μοσχοβίτη τερματοφύλακα από τη στιγμή που μου λες ότι έχει τον καλύτερο εδώ. Ναι. Δεν ποιον να τη συζητήσω αυτό το πράγμα. Στη συνέντευξη τύπου. Ωραία. Ποιος θα καθίσει μπροστά μου να μου πει ξεκάθαρα πράγματα. Σε αυτή τη συνέντευξη τύπου που είναι να κάνει ο Στανόγεβιτς. Θα είναι μόνο ο Στανόγεβιτς, δηλαδή θα είναι και ο Μίχελ. Τον παρουσιάζει. Αλλά και ο Μίχελ δεν είναι ο ποδοσφαιράθρος που μπορεί να εμβαθύνει ιδιαίτερα. Διαιτητής ήταν, εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να εμβαθύνει ιδιαίτερα. Φτάνει μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Όχι ότι είναι άσχετος. Αλλά δεν μπορεί να σου κάνει αυτό που κάνει ο Σάντος. Που σου εξηγούσε για κάθε κίνησή του πώς σκέφτεται. Και καταλάβαινες και εσύ σαβόδι και μπορείς να το μεταφέρεις στον κόσμο. Και μετά από την πρώτη χρονιά που περάσαμε δύσκολα, ξαφνικά περάσαμε δύο χρόνια ηρεμίας. Mm-hmm. Μέχρι τη μέρα του Σπάθα που θέλει να μας σκοτώσουμε 12 για να ηρεμήσουμε. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ θα ανέβει επίπεδο όταν μάθει να μιλάει για ποδόσφαιρο. Αλλά και σαν οργανισμό, ξέρεις γιατί πολλές φορές δεν μιλάει για ποδόσφαιρο. Γιατί μπλέκονται πολλοί σε αποφάσεις με αποτέλεσμα αυτός που καλείται ο Μίχελ π.χ. να μιλήσει για ποδόσφαιρο να μην μπορεί να υποστηρίξει αυτό που έγινε. Γιατί είναι αντίθετος π.χ. Ναι. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Τι θες να πω του. Γιατί βρήκες ευκαιρία. Μετά τις 8, αν γίνεται. Ναι, κάνε παιδί μου εκεί πέρα τις βόλτες σου, κάνω τη θέση, μετά τις 8. Να κάνουμε να τα συζητήσουμε αυτά. Ωραία, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Για να κάνεις εκπομπή εδώ. Α, μας απολαμβάνεις. Okay. Για να απαντήσω και το μήνυμα του φίλου του 378 που είναι πολύ εύστοχο, απλά θα του δώσω και μια άλλη παράμετρο. Καλύτερο στο Βίτορ και να είναι, δεν είναι εμφανές για ένα 200. Σίγουρα καλύτερος του Κώστα που είχε τύσει 1.000.000 είναι πάντως, λέει ο φίλος του 378. Του Κώστα είναι μια επιλογή φίλε που έγινε Γενάρη, ενώ ήταν εμφανές το καλοκαίρι εκείνο εκεί ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται στόπερ. Ο ΠΑΟΚ είναι το καλοκαίρι πόνταρε στο Γιώργο Κατσικά. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει τα στοιχεία αλλά έχει και 74 τραυματισμούς το χρόνο. Άρα ήταν λάθος. Όταν λοιπόν πας στο Γενάρη να βρεις στόπερ πρώτης γραμμής, φάει την κεφαλιά σου με τον Κώστα, πλήρωσε 1.000.000 και αντίο ζωή. Τα λάθη το καλοκαίρι γίνονται. Τον χειμώνα πας να μπαλώσεις. Το χειμώνα, παραδείγματος χάρη, βρήκε σέντερ φορ. Αυτό είναι θαύμα. Θαύμα. Δεν ξανάγινε. Ναι, είναι μια σωτόσα. Δεν ξανάγινε. Πήγες να καλύψεις τον Ροντρίγκες. Πήρες τον Πέδρο Ερίκε. Κάτι έκανε, αλλά βλέπεις ότι έχει κουσούρια, θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω μια σταθερά που λέγεται Πέτρο Ερίκη. Πάλι καλά να λες που κάτι έδωσε και ένα κύπελο βασικά. Είναι με τσομπατσόγλου αυτό πάντως, να ξέρεις. Και εγώ πιστεύω ότι του χρόνου τη νέα σεζόν θα είναι. Μπορεί να αποτελέσει σταθερά. Μακάρι. Έτσι νομίζω. Feeling, όχι τίποτα εγώ παραπάνω. Είμαι τον. Είναι το πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ προτιμώ να έχω 11 σορλέν που έχει τα μισά στοιχεία του Πέτρο Ερίκη. Σωστά. Ωραία. Παρά να έχω 11 Ερίκη. Και να πάω με κεφαλικό στο σπίτι μετά το παιχνίδι. Ναι. Απλά αυτό στα φίλε μπορεί να. Δηλαδή, εμένα μου δείχνει ότι έχει αυτό το μάτι λίγο του. Που δεν είναι καλά. Το γουχού μάτι, ναι. Δεν είναι καλά. Δηλαδή, ναι. Έχει τέτοιο βλέμμα. Αυτούς λίγο παραπάνω, και εγώ τους αγαπάω λίγο παραπάνω. Εσύ... Αλλά εντάξει, τώρα βέβαια. Είναι και η θέση του τέτοια, εγώ πιστεύω. Που δεν... Μπορεί να βρει σταθερότητα σε αυτή τη θέση. Ναι. Σταθερότητα. Πάρ' το Βιρίνι αύριο. 10 γκολ, 10 assist. Πάρ' τον αύριο, τι περιμένει. Ναι. Τι περιμένει. Ο Βιερίνια είναι η μεγάλη σου ευκαιρία να πάρεις έναν παίκτη ψηλού επίπεδου γιατί οι άλλοι δεν έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εντάξει. Και αυτή η ευκαιρία σου είναι γιατί ξέρει το κλαμπ και τον ανέδειξε το κλαμπ. Ναι. Δεν έχεις άλλον τέτοιο ενεργεία. Mm-hmm. Δεν έχεις.
Είναι σε καλή ηλικία, δηλαδή έχει 3 χρόνια ακόμα σε αυτήν την ταχύτητα που είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρ' τον τώρα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και άμα εγώ είμαι ο Στανόγεβιτς και μου φέρεις ένα εξτρέμ που έχει σβηστά 10 γκολ, 10 ασίστ, καπάκι ξέρεις πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι από τα περσινά. Ναι, γιατί σου λύνει αυτό που δεν είχες από τα εξτρέμ που πέρσι ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, διάφορα πράγματα, αυτό δεν το είχες. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή τη διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν την κάνει ο Μουρίνιο, ο Βενγκέρ, άρα οι ποδοσφαιριστές, θα έπρεπε όπως συζητάς τώρα για τον Στανόγεβιτς, που φαίνεται σε ένα προπονητή που έχει τα επίπεδα ρίσκου που όλοι αντιλαμβανόμαστε, όπως είχαν όλοι όσοι πήραμε. Έτσι. Δεν έχει κάτι διαφορετικό, έχει καλύτερο βιογραφικό από τον Ντούντορ και τον Ίβιτς, ο Στανόγεβιτς. Γιατί δηλαδή να κοιμάμαι ήσυχος πέρσι με τον Ίβιτς και πρόπερσι με τον Ντούντορ και φέτος να είμαι αγχωμένος. Mm. Ωραία. Αλλά για να τον βοηθήσεις, πάρ' τους σταθερές. Αν του φέρνεις παίκτες, ξύπνησα καλά, οκ, ξύπνησα στραβά, σφίξαμε, εκεί υπάρχει ζήτημα. Mm-hmm. Πώς θα φτιάξεις σταθερές ο προπονητής, πώς θα φτιάξει κορμό. Ο κορμός που είχαμε πέσει από τα παιχνίδια ήταν τα παιχνίδια υψηλής πίεσης. Σε κάποια ναι, σε πολύ περισσότερα όχι. Περισσότερα όχι. Έτσι πράγμα. Φταίει για αυτό το πράγμα η κακή διαχείριση ή η ποιότητα των παικτών και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτές τις κουβέντες ποιος θα τις κάνουμε. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπες. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, εδώ και πολύ καιρό. Και πλέον έχει δαιμονοποιηθεί το να μιλάς για ποδόσφαιρο. Πας να μιλήσεις για ποδόσφαιρο, ωραία, και σου την πέφτουν 30 άτομα. Ναι. Ρε εσείς, δηλαδή είναι κακό να έχω απορία γιατί παίρνω το Λεβέκ τη στιγμή που ο Λέωβας δεν είναι ο Ρόπερτο Κάρλος. Και από τη στιγμή που επιλέγω να πάρω backup του Λεβέκ, δεν πρέπει να δω αν ο Γιαννούλης κάνει. Διεθνής παίκτης είναι. Ναι. Ή ο Δελιγιαννίδης, διεθνής παίκτης είναι. Δηλαδή με χαλάει ο Κίτσιου backup δεξιμπακ με 70 χιλιάρικα. Ήταν κακός ο Κίτσιου. Και ο Κίτσιου ψάχνει περισσότερα λεφτά. Δεν θέλει να φύγει. Να θέλει να φύγει. Σιγά μην θέλει να φύγει. Ψάχνεται να φύγει. Ναι. Ωραία. Αλλά με χαλάει. Ο Μάτος σε 50-47 παιχνίδια έχει. Ωραία. Βασικό σχεδόν σε όλα. Έχει 6 assist. Ας τα γκολ που έβαλε. Mm-hmm. Επειδή μου λέει ότι ο Κίτσιου δεν δημιουργεί. Ο Κίτσιου λοιπόν στο 1 τρίτο του χρόνου συμμετοχής έχει 4 assist. Απλά κάποτε δεν πετύχει ένα συμπαίκτη, μας έμεινε αυτό. Πιο γενικά, σε αυτό που λες, το γεγονός, αυτό που λέμε ότι εδώ και πολύ καιρό δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, το βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι χρειάζονται διαρκώς αλλαγές, ότι αλλάζει πάλι προπονητής, δηλαδή ότι δεν έχεις αυτό που λες σταθερές, είναι απόρρια αυτού του πράγματος. Ότι όχι δεν ασχολείσαι τόσο με το ποδόσφαιρο, δεν έχεις προτεραιότητα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ασχολείσαι με τα άλλα κυρίως. Και ασχολείσαι και με το ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε να ασχολείσαι πρώτα με το ποδόσφαιρο και μετά να ασχολείσαι και τόσο με τα άλλα. Ναι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι βιτρίνα σου. Ναι. Όλα δηλαδή... τα άλλα τα κούβερεσαι. Όλα τα άλλα. Θα μου πεις η ΕΠΟ είναι σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Ναι, φυσικά και είναι σημαντική, δεν είπε κανείς αντίθετο. Ναι, δεν είναι για δημόσια κουβέντα. Ναι. Δεν είναι. Και... δεν μπορώ να επαναπαυτώ στο ότι ενδέχεται ο υποψήφιος που στηρίζει ο ΠΑΟΚ να πάρει την ΕΠΟ. Ναι. Δεν μπορώ να και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σου είναι προτεραιότητα. Ο ΠΑΟΚ ευαγγελίζεται ότι δεν θα γίνει σε τους άλλους. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτή είναι μια... όχι, η κουβέντα ποδοσφαιρική έχει σταματήσει να γίνεται εδώ και πολύ καιρό. Και το γεγονός ότι γίνονται λάθη. Έχεις κενά στο αγωνιστικό, για μένα είναι και απόρρια αυτού του πράγματος. Ότι δεν το έχεις πρώτο πράγμα στο μυαλό σου. Έχεις κάτι άλλο πρώτο πράγμα και μετά βάζεις και το ποδόσφαιρο μέσα. Και αναγκάσει μετά σε κινήσεις τέλος πάντων, είτε αποσπασματικές είτε χωρίς να είσαι σίγουρος τέλος πάντων για αυτό που πας να κάνεις και αυτό που θέλεις. Η κουβέντα εκτός ποδοσφαίρου νομιμοποιεί όσους κάνουν ποδοσφαιρικά λάθη. Αυτό ξέρω εγώ. Και κανένας οργανισμός δεν εξελίσσεται αν δεν έχει ανοιχτό διάλογο πάνω στο βασικό θέμα που αντιμετωπίζει η κάθε ομάδα, το ποδοσφαιρικό. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί όλη την ώρα γίνεται κάτι. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται κάτι όλη την ώρα. Ακριβώς αυτό. Βάλτε κάτω από το 12 μέχρι σήμερα πόσοι παίκτες φόρησαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα βγάλετε καμιά 150. Πώς ρε φίλε θα έρθει ο προπονητής που είναι πάνω από το Στανόγεβιτς σε π.χ.
Να σου πει αχ, τι ωραία τα κάνετε εδώ. Αχ, 150 παίκτες παίξατε εδώ πέρα. Αχ, αλλάξατε και 10 προπονητές σε 5 χρόνια. Α, τι ωραία. Θα έρθω και εγώ να δοκιμάσω την εμπειρία. Ναι. Τι budget jumping και μαλακίες τώρα. Έτσι δεν είναι. Φυσικά έτσι. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί είναι ο Στανόγεβιτς. Ναι, αυτό θα έρθει. Τι θα έρθει. Τι θα έρθει, πιστεύετε. Ναι. Και επίσης σε αυτό το κομμάτι του Στανόγεβιτς, γιατί πέρασε και 2-3 μέρες ψηλό. Χάθηκε, ρε παιδί μου. Εγώ η εντύπωση που παίρνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, που ναι, μεν ψάχνει προπονητή σχεδόν κάθε καλοκαίρι, αλλά από την άλλη δεν είναι ότι δίνει και τίποτα λεφτά για να φέρει προπονητή. Έτσι. Δεν έρχεται. Αυτός που μα αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Αυτός που έδωσες, τι τα έκανες, έτσι τα έδωσες. Εσύ βλέπαμε προετοιμασία. Τα λέω και δεν με πιστεύουν. Έχω μάρτυρες. Και προτιμούσαμε να βλέπουμε κάποια παιδιά με ειδικές ανάγκες να παίζουν κέρλινγκ από πίσω μας. Και παίζαμε στοιχήματα. Μεταξύ μας. Αυτό είναι δηλαδή. 5-2 κορόιδο τελικές. TRX. 5-2 κορόιδο τελικές. TRX. 17 μέρες. Να. Στο Λέομπεν. Που κάθε Κυριακή χτυπούσαν οι σιρήνες για να εκπαιδεύονται για τον πόλεμο οι Αυστριακοί. Και 8 ώρα το απόγευμα ήταν όλα άδεια. Και έφαγα πόρτα βγαίνοντας από μπαρ. Δεν μ' άφησαν να βγω. Βγαίνοντας. Ναι. Δεν μ' άφησαν να βγω. Γιατί. Για αφορμή. Γιατί από τις 12 και μετά απαγορεύεται να είσαι με αλκοόλ εκτός μπαρ. Και οι άλλοι είχαν καθ... Εγώ μπήκα 12 παρά 5. Μπαρ να είσαι με το ποτήρι δηλαδή στο χέρι. Επειδή οι Αυστριακοί και το Ευρωπαίοι είναι αργοί στην παραγγελία. Ναι. Ωραία. Okay. Εγώ λέω. Μέχρι να έρθει η βλάχα εδώ, ναι. Πάω εγώ να το πάρω μόνος μου. Α. Μπαίνω εγώ παρά 3. Οι άλλοι έχουν πάρει παραγγελία έξω. Εντάξει. Από τη στιγμή που πήρες παραγγελία έξω, όλα καλά. Αυτός που μπαίνει μέσα όμως, δεν μπορεί να βγει έξω. Και πάω παρά 3 και βγαίνω και 2. Και τρώω την πόρτα. Και κάθομαι μόνος με κάτι τυρολέζες και πίνω αλκοόλ. Αυτή ήταν η προετοιμασία του Στέφεν. Ωραία. Καλός άνθρωπος, τον αγαπάω, εκπληκτική τυπάρα, αλλά δεν είχε όρεξη για δουλειά. Γιατί δεν βρήκε το περιβάλλον. Ναι, αυτό που ξέρει, αυτό που λέμε πριν. Του λες πρώτη στη συνέντευξη τύπου ότι αν δεν πάρει στο Κύπρο θα σε διώξω. Καλά, χάσε 1,2 τώρα και αντεγεί. Διώξε με, δεν πειράζει. Ναι, φέρε μου και όλοι χαρούμενοι θα είμαστε. Όλοι χαρούμενοι. Win-win. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο 20 λεπτό. Πάω 24 σήμερα, Δευτέρα 19 Ιουνίου. Χωρίς Δημήτρη Μπατζόγλου σήμερα. Εδώ είναι Νίκο Μοσκοβίδη πίσω από το μικρόφωνο. Σταύρος Κόλκας φυσικά. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα με λίγο εναλλακτικό team. Γιατί ξαναλαβαίνει, ξεκινάει το καλοκαίρι. Αρχίζουν και οι άδειες. Και όπως πάντα, ο Δημήτρη Μπατζόγλου αυτή την εβδομάδα, έτσι και κάπου μέσα στον Ιούνιο, την κάνει. Και όπως λέγαμε πριν με τον Σταύρο στο ξεκίνημα, πάλι αυτή την εβδομάδα πάλι καλά. Συνήθως έφευγε σε πιο δύσκολες περιόδους γενικότερα. Εμείς θα πάμε μέχρι και τις δύο, αρκετά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θα πάμε λίγο στο μπασκετικό τώρα, γιατί από ό,τι βλέπω ο κόσμος ασχολείται, αν και δεν το δείχνει και τόσο πολύ, αλλά ασχολείται από ό,τι βλέπω και μηνύματα και ερωτήματα και κουβέντες. Εντάξει, από το 203 το αναμέναμε, δεν είναι, αδελφός, δεν είναι κάτι, εντάξει, ίσα που... Ο συγκεκριμένος έχει μία, ρε φίλε, συγκεκριμένη στάση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορεί και κάθε μέρα να στείλει ένα μήνυμα για τον μπάσκετ. Εντάξει. Έτσι είμαστε εμείς οι μπασκετικοί, οι 40 plus. Ναι. Δεν μπορούμε, πιέζουμε το μπασκετικό τμήμα να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι κακό αυτό. Ίσα-ίσα. Ναι. Είναι πολύ καλό. Έχω δει Walter Berry, έχω δει Barry Pratt. Το θέμα είναι ότι η πίεση είναι. Μάλλον δεν ακούγεται πολύ, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Κάνε μου ένα ρόστερ τώρα στα γρήγορα. Ρόστερ. Λοιπόν. Κόνια της Κατσίφερης Τσόχλας, κλείσαμε άσου. Ναι. Διάρρη Αμερικανός. Θα ήθελα το Ζάρα. Το Ζάρα και εγώ το θέλω, πάω ξάκι άρρωστο. Αλλά θέλει ήθελα... κάτι 40.000 και κάτι τέτοια μα. Του Καπάζογλου δεν είναι. Ναι. Εντάξει, τον πάρουμε. Ο Καπάζογλου κανάξει τόσο πολύ με αυτά που γράφουμε στους Λουκά που χθες έκανε tweet. Το είδα, ρε. Γιατί έχουν γραφτεί παπάδες. Το είδα. Μαλώνανε οι αυτοί που πίστευαν ότι μπορούν να έρθει. Τη τρελή στο παρηγύρι. Ο οποίος έχει συμβόλαιο, όντως έχει συμβόλαιο. Ναι, έτσι. Ξέρω. Τέλος πάντων. Ζάρα με Αμερικανό, θα ήθελα. Ναι. Ωραία. Ο Ζάρας έχει και πάω κφάτσα. Ναι, βέβαια. Το ότι ο ταπεινός θα τον θέλαμε εμείς τώρα έτσι που το συζητάμε εμείς. Ναι, είναι μια κουβέντα από το μέχρι να γίνει οτιδήποτε. Απλά δεν νομίζω να. Δεν ήταν, ρε φίλε, δηλαδή. Ενημέρωσε με, το έχασα. Τι μπασκετικός είσαι. Δεν ήταν μέσα, ήταν λάθος πληροφόρηση. Καταρχάς την ίδια μέρα το βράδυ κυκλοφόρησε βίντεο από το Hilton.
Και χθες ήταν στο Αντετοκούμπρος. Ήταν εκεί μπροστά. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ρωτάω. Τέλος πάντων. Καλά, γενικά τώρα αυτό το κομμάτι της σύλληψης και ό,τι έγινε, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Άρης έχει θέμα πάντως. Και το γεγονός ότι έχει θέμα μπορεί να φέρει στην αγορά κόσμο, έτσι. Μπορεί να απασχολήσει και τον ΠΑΟΚ. Ο Ζάρας δεν έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Είχε διαιτές, το οποίο λέγει. Απλά ο Άρης είναι σε μια φάση. Το παρένει τον Ζάρα έναντι του ΠΑΟΚ είναι ότι είχε αρνηθεί μια φορά να έρθει για να πάει στον Άρη. Αλλά αυτά τα ξεπερνάμε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ναι. Και γενικά επίσης στην οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει παίκτης που έχει τσεκαριστεί μια φορά και να ξεχνιέται στην πορεία. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μίλησε μια φορά, να μην έγινε τότε, μπορεί να, να μην κάτσαν οι συνθήκες. Του Ζάρα το χρειάζομαι. Ναι, είναι καλός Έλληνας παίκτης. Είναι πολύ σημαντικό το να έχεις αυτό που θέλει τέλος πάντων σε πρώτη φάση να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Έτσι, γιατί ναι, μεν θέλεις να ενισχύσεις το ελληνικό στοιχείο και να φέρεις Έλληνες παίκτες να μπορούν και να βοηθήσουν και να σου δώσουν πράγματα. Απλά από το θέλω μέχρι να γίνει μια απόσταση. Έτσι. Τώρα που μιλάμε και γενικότερα στο ξεκίνημα αυτής της μεταγραφικής περίοδου, η περίοδος του Κατσίβελ είναι πιο πάνω από όλες. Έτσι, γιατί οι άλλες μπορεί να έχουν. Κατσίβελ, εντάξει, σιγά, ρε. Όχι, είναι πιο πάνω από όλες εννοώ χρονικά. Α, όχι ότι. Είναι ο παίκτης, εντάξει, τον έχει από κοντά. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, κι εγώ άμα ήμουν και πήγαινα σε μια καινούργια ομάδα, θα ήθελα να έχω και ένα δυο δικούς μου. Που έχουμε ξανασυνεργαστεί. Έτσι. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα. Ο Κατσίβελης, επειδή υπάρχει λίγο μιλάμε, μια κουβέντα και κριτική για όλο αυτό το κομμάτι. Αθλητικό παιδί, καλός αμυντικός, μέτρης. Είναι το τι θέλεις να κάνεις. Έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής και μεγαλύτερο ρόλο στον Κόνιαρη. Ναι. Το να φέρει έναν Αμερικανό playmaker και να θέλει να δώσει και χρόνο συμμετοχής και γενικό ρόλο στον Κόνιαρη είναι λίγο δύσκολο. Ξεκάθαρα. Λογικά θα το έχει αυτό το ρόλο ο Αμερικανός. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Κατσίβελης στην αγορά και υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, ότι δηλαδή έχει ξαναστρέψει τον Παπαθεοδόρου, είναι Έλληνας, είναι σε καλή ηλικία και όλα αυτά, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι αυτό είναι μια καλή περίπτωση μαζί με τον Κόνιαρ και τον Τσόχλα να έχει μια τριάδα Ελλήνων playmaker έτσι, και να φέρει έναν σκόρερ Αμερικανό. Ναι, εγώ νομίζω ότι από τον Μιλιάνοβιτς είναι καλύτερο. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Όχι καλύτερο, μπορεί να έχει πιο συγκεκριμένο ρόλο. Ναι, οκ, okay, okay, σωστά. Ναι, έτσι όπως το θέτεις έχεις δίκιο. Γιατί καλοί και κακοί παίχτες για μένα πλέον δεν υπάρχουν. Είναι το πώς ταιριάζουν σε κάθε ομάδα. Αν τον βάλεις να παίξει σε μια ομάδα που παίρνει το rebound και τρέχουν σε αυτήν την. Και τρέξε τρελή, είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι running gun, γεγονός. Απλά το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει πρώτα τον Κατσίβελη δεν σημαίνει ότι ο Κατσίβελη θα είναι θα έχει το super ρόλο και την. Και θα είναι μια ηγετική φυσιογνωμία, έτσι. Ναι. Είναι παίχτης ο οποίος μέσα στο ρόστερ δεν μπορείς να πάρεις πέντε Αμερικανούς που είναι σκόρερ. Θα πάρεις ένα σκόρερ, θα πάρεις έναν άλλο που είναι πιο αθλητικός. Έτσι, αυτό ψάχνεις και στους Έλληνες, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει Κόνιαρη, Χρυσικόπουλο, Μαργαρίτη. Λογικά θα έχει Τσόχλα, έτσι, γιατί με τον Τσόχλα το έχουμε πει ότι έχει γίνει κουβέντα εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση συμφωνίας, όπως και να το κάνουμε. Αν αποκτήσει το Κατσίβελη που φαίνεται να είναι πιο μπροστά από όλους. Ουσιαστικά κλείνει σε αυτό το κομμάτι. Και μετά θα πάει να πάρει ένα Αμερικανό, πιθανολογώ και τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση, σκόρερ, που να είναι. Να παίζει και στον άσο. Έτσι κι αλλιώς πλέον η αγορά έχει πάρα πολλούς τέτοιους παίχτες. Δηλαδή, σπάνια θα βρεις παίχτη που είναι μόνο playmaker, ειδικά στην Αμερικάνικη αγορά. Δηλαδή, μπορεί να βρεις ένα παίχτη που να είναι στο 2 μεν, αλλά να μπορεί για να σε βοηθήσει στον άσο. Απλά για μένα, αν ο ΠΑΟΚ όντως κινηθεί έτσι στο 1, δηλαδή Κόνιαρη, Κατσίβελη, Τσόχλα, είναι πάρα πολύ κομβικές μετά οι επιλογές του των Αμερικανών. Ναι. Στο 3 θα πω εγώ και ειδικά στο ψηλό. Και εκεί νομίζω ότι από τις επιλογές θα προκύψουν να καταλάβουμε και τι περίπου θα πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι ψηλός τύπου κλάνε τον δύσκολα για να έχει βασικό ρόλο. Τύπου Άσκα. Ναι, ο Άσκα είναι λίγο διαφορετική περίπτωση. Ψηλό τύπου. Πώς να σου πω τώρα, ποιος να μου έρθει έτσι πρόσφατα. Χάγκινς, πέρσι τον Άρη. Δηλαδή, παίχτης που είναι πιο γρήγορος. Ο Ούντοχ των Φτωχών. Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο. Λογικά θα ψάξει έτσι. Γιατί εμείς μπορεί να το λέμε τώρα θεωρητικά και στην κουβέντα που κάνουμε 19 Ιουνίου, αλλά στην πορεία το τι μπορεί να σου βγει μπροστά σου. Το τι τώρα που μπορεί να συζητάς με έναν και να θέλει, ξέρω εγώ, 80 χιλιάρικα. Και τέλη Ιουλίου να θέλει 45 και 50, έτσι, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει και την άνεση στην οικονομική που έχουν άλλες ομάδες, ή που λένε ότι έχουν άλλες ομάδες, γιατί είναι και αυτό λίγο. Ναι, δεν είναι οι επιλογές. Οι επιλογές προκύπτουν στην πορεία του καλοκαιριού.
Απλά αυτή που είναι πιο μπροστά από όλες τώρα, γιατί έχει γίνει κουβέντα, έχει υπάρξει θετική διάθεση και από τις δύο πλευρές και όλα αυτά, είναι ο Κατσίβελης. Γι' αυτό το αναφέρουμε. Αλλά ο Κατσίβελης δεν είναι ο παίχτης. Αυτό που σκέφτομαι εγώ. Mm-hmm. Για πες. Μάλλον πρέπει να έχει μεγάλο συμβόλαιο. Ποιος? Αυτός ο Πέιν που είχαμε. Πού είναι αυτό? Ο Πέιν είναι στη Γαλλία, ρε φίλε. Ο Πέιν είναι στη Γαλλία. Αθλητικός. Τριάρι, καλό αθλητικό. Καλός αμυντικός, το σουτάκι του εξωτερικού. Τι είναι ο σουτ, να σου ανοίξει το γήπεδο εκπληκτικά. Εγώ θα ήθελα επίσης, φίλε, να μείνει και ο Αυστραλός. Νομίζω ο Αυστραλός είχε να δώσει πάρα πολλά. Αφού έχει υπογράψει. Σε μια ομάδα που θα έπαιζε άλλο μπάσκετ. Ναι. Από αυτό που έπαιζε. Ναι, δεν ήταν για σετ παιχνίδι αυτό. Ναι. Ναι. Αυτό που παίζαμε εμείς ήταν. Νομίζω ότι ο Σόμπι είχε. Γιατί ναι, ήταν και στο 2 και στο. Ναι, ρε, έχει υπογράψει. Νομίζω ότι πρέπει να πήγε και για workout στην Αμερική. Τουλάχιστον έτσι είχα διαβάσει πριν καμιά δεκαριά μέρες. Είχα δει κάτι δημοσιεύματα στην Αυστραλία ότι θα πάει τέτοια. Θα πάει για προπονήσεις στην Αμερική, στο NBA. Τέλος πάντων, γενικά, από τη στιγμή που τελειώσει το θέμα του Κατσίβελη, τελειώσει και του Τσόχλα και μιλάμε ότι ο Πάκου έχει τους τρεις Έλληνες στο 1-2, να το πούμε έτσι, πρέπει μετά οι επιλογές των Αμερικανών να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο στοχευμένες και να είναι παίχτες τέλος πάντων που θα έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό, θα είναι σκόρερ και όλα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο που λέμε διαπραγμάτευση κουβέντα μέσα στο καλοκαίρι, ότι προκύπτει, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ο Πάκος έκανε μια κουβέντα για το Cyber. Ναι. Ρώτησε, ψάχτηκε, τι γίνεται, πού είναι, αν έχει κάνει την εγχείρηση, αν τέλος πάντων προχωράει απορρίτης από θεραπεία του. Τελικά ο Αμερικανός αποφάσισε να μην κάνει εγχείρηση στον νόμο. Ρίσκο. Δεν μπορούμε με να τον ατζέντη τον Αμερικανό, δεν έκανε. Δεν ξέρω αν θα κάνει τώρα, αλλά η πληροφορία που είχαμε στην αρχή τη εβδομάδα ήταν αυτή. Ότι δεν έκανε, το πάει συντηρητικά. Αν δεν έκανε, δεν μπορεί να τον αποκτήσει. Ναι. Απλά επειδή αυτό που έλεγα πριν, ότι προκύπτουν καταστάσει. Ο Πάοκ θα ψάξει στο 3 λογικά έναν Αμερικανό. Ωραία. Είχε τον Σάιμπερτ. Τον Σάιμπερτ πέρασε ένα δύσκολο δίμηνο τρίμηνο στην αρχή, μέχρι να καταλάβει ο Αμερικανό τι γίνεται εδώ. Τι του ζητάνε, τι μπορεί να παίξει και πάνω στο σημείο που πλέον είχε καταλάβει. Χτύπησε. Και σιγά σιγά ανέβαινε. Χτύπησε. Και μπορούσε να δει αν μπορεί να σου δώσει και περισσότερα πράγματα, έτσι, γιατί τα στοιχεία που είχε ήταν καλά. Ήρθε ο τραυματισμός που είναι και σοβαρός και τον έχασες. Γι' αυτό λέω ότι γενικά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είμαι σίγουρος ότι στις επαφές που έχει κάνει ο Παθεοδόρου με τον Σταυρόπουλο και με τον Ζουνατζίδη, σίγουρα έχουν πέσει ονόματα Αμερικανών που έχει τσεκάρει ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ένα παίχτη μπορεί να τον είδε ο Σταυρόπουλος στο Πόρτσμουθ το 2014, που μπορεί να έφυγε αρχικά να πήγε στο Πόρτο Ρίκο, μετά να πήγε στην Αμερική, στην Ευρώπη και να το ξαναβρει μπροστά σου. Γενικά, ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα το κάνει. Παίχτες που έχει τσεκάρει, έχει μιλήσει, να τους ξαναέχει μπροστά του για να δει αν μπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε υπόθεση. Το καλό είναι ότι ακόμα είμαστε νωρίς. Δηλαδή, ούτε βιασύνη υπάρχει. Ο Παπαθεοδόρου ναι, μεν είναι με την εθνική ομάδα, αλλά και σε διαρκή επαφή είναι και είναι γενικά προπονητής που ασχολείται πάρα πολύ με το αγωνιστικό. Και ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε από την πρώτη στιγμή με τους ανθρώπους ομάδας. Δηλαδή ότι ο Παπαθεοδόρου είναι ένας άνθρωπος που και άποψη θέλει να έχει πάνω στο ποιος θα αποκτηθεί. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι προπονητής που θα σου πει θέλω έναν Αμερικανό που να σουτάρει καλά. Θα ψάξει κι αυτός, θα μιλήσει κι αυτός, θα έχει κι αυτός άποψη πάνω. Δηλαδή δεν είναι ένας τέτοιος προπονητής ο Παπαθεοδόρου. Ναι, όχι, γιατί είναι και άλλοι οι οποίοι, εντάξει ρε παιδί μου, λένε ότι ψάχνουν ένα παίχτη, ψάχνει η ομάδα, φέρνουν τον παίχτη, τελείωσε. Ο Παπαθεοδόρου δεν είναι έτσι ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, υπάρχει το θέμα του Χαραλαμπόπουλου, έτσι, το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι του Χαραλαμπόπουλου είναι, εκτός ότι είναι πάρα πολύ λεπτό ζήτημα, δεν έχει να κάνει και με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, ο Χαραλαμπόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός πει τον κρατάει, τον κρατάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα ψάξει ουσιαστικά μια ομάδα να του δώσει χρόνο συμμετοχής. Ναι. Το θέμα τώρα εδώ είναι το εξής. Λέει ο 750 που έστειλε και το μήνυμα πρώτος ότι δανεικούσε από τον Παναθηναϊκό και όλα αυτά. Ναι, ο ΠΑΟΚ στην κουβέντα που κάνει, που μπορεί να έχει κάνει, τέλος πάντων ψάχνοντας αυτή την υπόθεση του Χαραλαμπόπουλου, γιατί δεν μιλάμε για έναν παίχτη συμπληρωματικό. Έτσι, ο Χαραλαμπόπουλος, δεν νομίζω βέβαια να τον αφήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά σε περίπτωση που τον άφηνε ελεύθερο, λέμε τώρα, είναι παίχτης για να βρει συμβόλαιο Ευρωλίγκα, καλό συμβόλαιο Ευρωλίγκα. Ναι. Όχι για να έχει τον ρόλο τον πρώτο σε μια ομάδα Ευρωλίγκα, αλλά να έχει ένα καλό ρόλο.
Είναι ξεκάθαρα θέμα του Παναθηναϊκού και όταν μιλάμε για θέμα δανεισμού, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη διάθεση να φέρει ένα παίχτη εδώ ένα χρόνο και να το ξαναστείλει πίσω στο Παναθηναϊκό. Δεν το θέλει. Γιατί δεν κερδίζει κάτι αυτός από αυτό το πράγμα. Δεν κερδίζει μια θέση καλυμμένη, πληρωμένη. Από... Ναι, ο ΠΑΟΚ θέλει όταν μιλάμε για ένα τέτοιο παιδί, έτσι, να τον έχει δύο χρόνια. Δηλαδή να χτίσεις κάτι πάνω του κι εσύ. Δηλαδή το να τον φέρεις ένα χρόνο και να πάει πίσω στο Παναθηναϊκό, τι θα κερδίσεις εσύ στο ένα χρόνο. Τίποτα. Τα χρήματα που θα δίνεις για να πάρεις. Ουσιαστικά να τίποτα. Έτσι. Και επειδή γενικότερα. Όχι ουσιαστικά τίποτα. Μιλάμε τώρα για λαϊκό project. Ναι. Πρόσεξε με όμως λίγο. Ναι, προσπαθείς να κάνεις. Πρέπει να βρω τριάρι καλό. Mm-hmm. Να δώσω 70 χιλιάρικα. Ναι. Και το βρω στα στοιχεία του Χαραλαμπόπουλου που είναι τζάμπα. Ναι, αλλά εγώ σου λέω το εξής. Ότι από τη στιγμή που προσπαθείς. Γιατί όντως θα πάω προσπαθούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Να κάνουν έναν κορμό. Έτσι, με τον Κόνιαρη, με τον Χρυσικόπουλο. Δεν μπορεί να έχει κορμό. Δεν μπορεί να έχει. Ναι, τον Χαραλαμπόπουλο ένα χρόνο. Και είναι και δεν το μπορεί. Κομμάτι τώρα των εντυπώσεων το οποίο παίζει ρόλο. Έτσι, όπως και να το κάνουμε. Για μένα δεν παίζουν ποτέ ρόλο οι εντυπώσεις. Και για μένα επίσης. Αλλά όταν σου μένει αυτό το πράγμα. Αν θέλω να πει στον εαυτό μου ότι είμαι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, τότε είμαι αστείος. Δεν είμαι σίγουρα. Ναι, δεν είμαι. Ναι, δεν είμαι. Αγωνιστικά δεν είμαι. Έτσι. Ναι, σίγουρα δεν με τιμά σαν είμαι... κλαμπ ότι δεν είμαι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, αγωνιστικά δεν είμαι στο επίπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Έτσι, δηλαδή να ξέρουμε λίγο και πού είμαστε και το τι θέλουμε και τι συζητάμε. Ωραία. Και μόνο το ότι ο ΠΑΟΚ γενικά έχει μία εικόνα στην αγορά ότι μπορείς να έρθεις εκεί και να φτιάξεις το όνομά σου, αυτό μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ παιδιά τώρα. Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, αυτό δίνει τελευταία χρόνια. Ο ποδοσφαιρικός Παρτινιόνιος. Ναι, να το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Στο αγωνιστικό μεταγραφικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το οποίο πουλάει στον παίχτη είναι ο χρόνος, η ευκαιρία ανάδειξης. Και το είπε και ο Παπαθεοδόρου, ο οποίος στη συνέντευξη ήταν πάρα πολύ διαβασμένος αυτά που είπε. Δηλαδή, ήταν πραγματικά πολύ έτοιμος σε αυτά που είπε. Πάρα πολλές φορές, το έχω ξαναπεί και εδώ πέρα, τη λέξη ανάπτυξη. Δηλαδή, να αναπτυχθεί η ομάδα. Να έχει παίχτες που να θέλουν. Να μην είναι τόσο. Και ας μην είναι και τόσο περπατημένοι, αλλά να είναι παίχτες που έχουν την όρεξη και τη διάθεση να παίξουν, να δείξουν πράγματα. Ο Χαραλαμπόπουλος που εδώ και τρία χρόνια ακούει στον Παναθηναϊκό ότι θα παίζει, ότι θα έχει ρόλο, ότι φέτος θα είναι η χρονιά του, και εδώ και τρία χρόνια ο χρόνος του όλο και μειώνεται. Προφανώς και το παιδί θα θέλει να πάει κάπου και να παίξει, αν δεν είναι στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Απλά μιλάμε για έναν παίχτη που είναι από τους καλύτερους στην ηλικία του στην Ευρώπη, θα πω εγώ. Έτσι, είναι παίχτης επίπεδου Παπαγιάννη που πήγε στο NBA. Είναι τέτοιος παίχτης. Δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Συγγνώμη. Δηλαδή, για μένα, αν το κάνει, θα είναι τεράστια έκπληξη. Και αν τον κάνει, δεν θέλω να πάω υποψήφιο για να τον πάρει. Λέω εγώ. Ο μόνος τρόπος να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη, εφόσον τον θέλει, είναι ο δανεισμός του. Όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Από τη στιγμή που μπλέκει στο να θες να τον πάρει, αυτός είναι μονόδρομος. Κανένας Παναθηναϊκός δεν θα τον δώσει. Για δύο, για τρία χρόνια. Επίσης, και στην προκειμένη περίπτωση παίζει ρόλο φυσικά και η παρουσία του Παπαθεοδόρου, έτσι. Αν ήταν κάποιος άλλος προπονητής, δεν νομίζω να γίνει τον κουβέντα. Έτσι, ο Παπαθεοδόρου τον ξέρει πάρα πολύ καλά από τις μικρές εθνικές. Εγγυάται ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό ότι θα χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει. Εντάξει, τώρα από αυτό εκεί και πέρα. Είναι το έργο. Το ότι έχει γίνει. Επαφή ουσιαστικά δεν έχει γίνει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλει παλταδάκι, αλλά... ναι. Σκοτωμένοι δεν είμαστε με αυτόν. Παλιά. Παλιά. Τα βρήκαμε τώρα. Παλιά. Αλλά ότι υπάρχει το σενάριο, ναι. Αλλά ξαναλέω ότι μιλάμε για παίχτη που έχει συμβόλαιο, μιλάμε για παίχτη για τον οποίο τουλάχιστον μέχρι και μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα από πλευρά Πασκουάλ Παναθηναϊκού ότι τον κρατάμε, τον αφήνουμε, τον δίνουμε δανεικό, οτιδήποτε. Δεν εξαρτάται και από τον ΠΑΟΚ. Για μένα, ο ΠΑΟΚ καταφέρει το συγκεκριμένο παίχτη στα 20. Ναι, 20 είναι τώρα ο Χαραλαμπόπουλος. Να τον έχει στην ομάδα του για δύο χρόνια. Για να μπορέσει. Ναι, Νίκο, και σου δίνει ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια του Χαραλαμπόπουλου. Mm-hmm. Δεν πιστεύεις εσύ το χρόνο πάνω δεν θα έχει buy out να τον πάρει, ωραία, εφόσον ο παίκτης έχει προσθέσει τα στοιχεία που αναζητούν. Για να το καταλάβω, δηλαδή δεν θα με χάσει. Όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, καταρχάς μιλάμε για τον Παναθηναϊκό Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή μέσα στο σεφ. Ναι. Έτσι, δηλαδή, στο δικό του το μυαλό αυτή τη στιγμή. Και έστειλε το James αν πάει με Jet Μύκονο για να τον υποκριθεί. Αν πάει ο Κόλκας που του είπαν του Παναθηναϊκού του Γιαννακόπουλου ότι ξέρει ο Κόλκας έπαιξε φέτος στην Τουρκία και είχε 20 πόντους μεσοωρό, πόσα θέλει 3 εκατομμύρια ευρώ, πάρτα. Ναι. Τώρα που μιλάμε.
Έτσι, οπότε το Χαραλαμπόπουλο υποτίθεται τον έχουν project εδώ και 3 χρόνια. Αλλά δεν παίζει. Είναι τέτοιο, ο Παΐσιος. Ναι. Είναι project, αλλά δεν θα είναι project. Ναι. Φέτος ξεκίνησαν με τον Πεδουλάκη, με υποτίθεται τον Χαραλαμπόπουλο να έχει αυξημένο ρόλο. Έφυγε ο Πεδουλάκης, τον Πασκουάλ και ο Χαραλαμπόπουλος χάθηκε. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι εσύ θέλει να του δώσει χρόνο συμμετοχή, απλά επειδή μιλάμε για ένα τέτοιο ταλέντο και ένα τέτοιο παίχτη. Δεν είναι. Όταν πιέζει για τίτλου, δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό. Αυτό μπορεί να το δώσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, το καθεστώς που θα γίνει δεν μπορεί σου να είναι ελεύθερο. Μου, και 2 χρόνια να τον δανείσει. Ναι. Αν στο χρόνο πάνω ο παίκτη έχει προσθέσει τα στοιχεία που ψάχνουν ναι. αυτοί από το χρόνο συμμετοχή, ναι. δεν θα μείνει δεύτερη χρονιά. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω θα γίνει αυτή η Δεν το νομίζω. Υπάρχει καλός διάβλος επικοινωνίας γενικότερα. Ελληνικό. Είμαι εγώ, δεν είμαι Παρταδάκης. Ναι. Ο παίκτης μου παίρνει χρόνο συμμετοχής mm-hmm. και κάνει 20 πόντους μέσω όρο. Ξαναμιλάς τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, εννοείται. Δεν απλά πεις... εγώ δεν πιστεύω ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα πήγε ο Παναθηναϊκός. Έτσι πιστεύω εγώ. Αν υπάρχει μια συμφωνία 2 χρόνων δανεισμού, έτσι. Εγώ λέω. Εντάξει, κουβέντα είναι. Ναι, πιο πολύ θεωρητική λέω... κουβέντα για το Χαλαμπόπουλο που κάνουμε. Δεν είναι επί τη ουσία κάτι ναι. αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει. Εγώ κοιτάξτε. Εγώ δεν μπορώ να έχω, όταν μιλάμε για θετικά project, δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου αυτό που θα έχει ο απλός οπαδός που δεν γουστάρει να έχει δανεικό mm-hmm. από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μέσα μου και εγώ δεν γουστάρω. Ναι. Okay. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος βάσει του ρόλου που έχω να γυρίσω και να πω. Λεφτά έχω να πάρω καλύτερο. Όχι. Όχι. Μου καλύπτει μια θέση. Μου καλύπτει. Είναι Έλληνας που θέλω είναι να το. Είναι Έλληνας. Να το τονίσω. Έχει ναι. τα στοιχεία πάνω στο project που δουλεύω. Mm-hmm. Ωραία. Μου ελευθερώνει λεφτά για καλύτερο Αμερικάνο. Mm-hmm. Τελειώνει η κουβέντα εκεί. Αν πάμε την κουβέντα. Φοβικά πώς θα πάρω το δανεικό του Παναθηναϊκού. Φίλε, βγες και πες τα επιχειρήματά σου. Δεν έχουμε λεφτά, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός δεν το χρησιμοποιεί, το πάρουμε εμείς. Θα το φτιάξουμε και τον Παναθηναϊκό. Ναι, θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας και προχωράμε. Εντάξει. Αυτή είναι η κουβέντα, φίλε. Εγώ δεν μπορώ τις φοβίες. Mm-hmm. Αφού τον θέλετε. Mm-hmm. Δεν τον θέλετε. Mm-hmm. Μην με τρεμπουλάτε τρέλα. Εγώ είμαι αυτής της λογικής. Εντάξει, ξαναλέω την κουβέντα του Χαραλαμπόπουλου είναι πιο πολύ θεωρητική τώρα που μιλάμε παρά. Πολύ ουσιαστικό. Το όνομα του Χαραλαμπόπουλου θυμάσαι πότε στο είπε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν απλά... σαφές ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί προς mm-hmm. τα εκεί. Mm-hmm. Απλά το ενδιαφέρον η κουβέντα ως τώρα είναι πολύ μακριά από το να πεις ότι κάτι γίνεται. Ωραία. Τώρα που μιλάμε, έτσι. Στην πορεία μπορεί να προκύψει κάτι σημαντικό. Να διαβάσουμε το αδελφό του 203. Χρειαζόμαστε κατελάχιστον 2 σκόρερ Αμερικάνους, στο 2 και στο 3 εκρηκτικούς. Συμφωνώ. Και 4-5 Αμερικάνους. Mm-hmm. Καλός ο Ζάρας ο Κατσίβερης, αλλά στον Άσο χρειάζεται και εκείνα Αμερικανάκι αντί τζόχλα. 203, αδερφέ μου, που δεν ξέρουμε το όνομά σου και κακός τόσο καιρό σε λέμε 203. Αν σου είναι εύκολο στο επόμενο μήνυμα που θα στείλεις, βάλε και το όνομά σου γιατί σε αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο. Ωραία. Όταν λες θα δουλέψω ένα project, ο ΠΑΟΚ έχει να πουλήσει παίκτη με κανονικά λεφτά. Το Βασιλιάδη. Το Βασιλιάδη. Πώς το πουλήσαμε. Ναι. Όταν εγώ λοιπόν παίζω σαν ΠΑΟΚ στο Champions League, που είναι η δεύτερη τάξη οργάνωση ευρωπαϊκή, και έχω 3 τέσσερα, έχω με τον Κόνιαρη. Mm-hmm. Άλλα τρία. Τετραετέστα. Και έχω άλλα 3 χρόνια για τον Κόνιαρη. Πρέπει λοιπόν να δουλέψω πάνω σε αυτόν. Ακριβώς. Μπας και πάρω κανένα 500 άρικο και αλλάξω στάτους. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Δεν θα πάρω Αμερικάνο να τον καπελώσω. Γιατί είναι η μοναδική μου ελπίδα να βρω χρήματα από ομάδα EuroLeague να αλλάξει λίγο το στάτος μου. Mm-hmm. Απλά είναι τα πράγματα. Καλά τα λέω. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσα να είμαι βασιλικός ρεπόρτερ. Δεν ξέρεις τα αγγλικά ακόμα. Θέλω και λίγο. Αυτά τα weak side, τα high low, τα τέτοια ξεχνάω. Θέλει λίγο και βελτίωση. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 4 ολοκληρώθηκε. Ήταν ο Σταύρος Κόγκας με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Ακολουθεί ο αγαπημένος μας Χρήστος Σαλτίδης που Αλέκος Βοσνιάδης, νούμερο 1. Α, μάλιστα. Ωραία. Καλός άνθρωπος. Πέρα το ρεπορτάζ πριν την εκπομπή. Ειδικός σε θέματα Football League, σε ανεβάζει σβηστά. Νομίζω ότι ο Μιλοφορίδης εκεί θα κινηθεί. alterecofashion.gr, μπαίνετε να δείτε γαμπριάτικα, να φύγει το μάτι σας. Παράκια. Ποιο κανάλι είναι αυτό. Ασχολήθηκε ο Sky με τον Νούλο, συγκλονιστικό. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Σκληρή πολιτική. Με ισοβήτη. Λέει. Βαριά σκιά από τη συνομιλία καμένου με ισοβήτη. Βάλε λίγο στη ζωή σου το δελτίο του Sky, φίλε, πλέον. Έχει γίνει καταπληκτικό. Προσπάθησε λίγο. Προσπάθησε λίγο μια φορά. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν τα προσωπικά μου μπροστά. Με έχει γυρίσει το μάτι. Okay.
αυτά από εμάς. Τα ξαναλέμε αύριο στις 12.